Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτσοκοροχοπίπινο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενεχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε. Τι γίνεται? Άμα το δούμε και αυτό δηλαδή, να το δούμε και αυτό. Επί ημερών σου κούλι, δηλαδή τι να πω. Το άγγιγμα του Μίδα. Να δούμε δηλαδή, να το δούμε και αυτό, να δούμε και πόλεμο ας πούμε. Έλεος. Έλεος. Σου λατσάρι. Ο άλλος σου λέει θα πάω, θα κάνω μια βόλτα εκεί στο Καστελόριζο να δω ρε παιδί μου, με πλάτες βέβαια. Τραγικό να βγάζει το State Department ανακοίνωση και να λέει σε αμφισβητούμενα νερά. Τι λέτε ρε παιδιά? Σε αμφισβητούμενα νερά, αλλά σου λες ότι επειδή αφού αμφισβητούνται τα νερά, τι είναι, ας πούμε είναι ένα πέναλτι, να το δούμε στο VAR ρε παιδιά, μα είναι. Τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ, άλλη μουσίτσα αυτή, με τον Ερντογάν, πλατούλες έτσι. Και η Ελλάδα μόνη της. Όπως ήταν πάντα. Μόνο ο Θεός θα μας βοηθήσει. Κανένας άλλος. Μόνο ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Σε επιφυλακή ανακλήθηκαν άδειες, γύρισαν πίσω, αυτά. Καράβια βγήκαν τα πολεμικά στο Αιγαίο. Εντάξει. Έφτασε ο άλλος δηλαδή στην Κρήτη. Τι άλλο πρέπει να κάνει ας πούμε. Πολεμοχαρείς δεν είμαστε, αλλά πρέπει να δείξεις και εσύ ότι υπάρχεις. Ότι ξέρεις κάτι. Φίλε, ήρθες μέσα στο σπίτι. Okay. Σου βάλαμε σικαλάκι, ναι, σε βγάλαμε, σε τρατάραμα, σου βάλαμε. Τι θες να δεις τηλεόραση, να βάλουμε και τρόπο. Μουσική να σου βάλουμε, ναι, αυτά, ωραία. Να βγω και στο μπαλκόνι να λιαστώ, να λιαστείς, ναι. Όλα το σου, όταν έρχεται και σου λέει να σου αυτό σου και την φίλη σου. Κάποια στιγμή θα φτάσει επτάνησα ο άλλος. Δηλαδή, ούτε ειδήμων είμαι, ούτε ειδικό στα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά έλεος ρε παιδιά, δηλαδή βλέπετε ότι ο άλλος τρώγεται τόσο καιρό, ξύνεται. Φαντάζεσαι τι λέτε εμείς, καλώς ήρθες αγάμας. Έλα σουλτάνε, περάστε, τι θα πάρετε και νησιά έχω. Να πούμε και υπόγειους θησαυρούς έχω και ξέρω εγώ και οι δραγανάνθρακες που σου λένε αυτούς και... Τι θέλετε. Για περάστε, για περάστε, πάρε καλέ κύριε. Και περιμένω να δω έτσι έτσι ρε παιδί μου από... Την ελάχιστη τσίπα. Τα τουρκικά σύριαλ θα συνεχίσουν να τα πέσουν αυτοί που τα πέσουν. Καλά, δεν περιμένουμε. Ναι, λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Αυτά. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Και η αγωνία των γονιών που είναι τα παιδιά τους. Φαντάρι των αξιωματικών οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να μην έχουμε τίποτα άλλα. Απλά, κάποια στιγμή, κλιμακώνει ο άλλος, ρε παιδί μου, πώς το φαίνεται ότι το θέλει αυτό γιατί βυθίζεται η Τουρκία οικονομικά, χρηματιστηριακά και δεν έχει που τι να κάνει, ας κάνουμε μια μανούρα. Με πλατούλες ξαναλέω, μόνος του δεν κάνει τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Έλα τώρα, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος, σε κοπανάει ας πούμε με ρόπαλα αυτά, τώρα κι εσύ, μα τι κάνεις. Έρχεται ο δικαστής, ξέρω εγώ, ή ας πούμε ο επιβλέπων. Τώρα το βρεις σωστό αυτό, με το ρόπαλο, δες λίγο, δεν είναι εντάξει, μην τον κοπανάς. Δεν είναι, έλα τώρα, θα σε μαλώσω. Κάπως έτσι νιώθω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και όλοι. Η Ρωσία, τι καλά λέει, θα μπαίνουμε λέει στην Αγία Σοφιά, λέει, θα μπαίνουν οι πιστοί μας, λέει, χωρίς εισιτήριο. Ασκελά, τι ωραία όλοι, άρε τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Μη σας μαυρίσω την ψυχή άλλο. Όλη μέρα τα κανάλια παίζουν αυτά. Πάμε εμείς εδώ τα δικά μας. Να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Να πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια όπως το κάναμε και στα Capital Control. Όπως τα κάναμε και στις και στους κορονοϊούς. Όπως το κάναμε κάθε φορά στις δύσκολες. Ο ρόλος μας δεν είναι να σας ψυχοπλακώσουμε περισσότερο. Να σας μαυρίσουμε την ψυχή. Να σας αγχώσουμε. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να σας αγχώσουμε με τόσα που γίνονται γύρω. Γύρω μας, στην περιοχή μας, στη ζωή μας, στην κοινωνία μας. Αλλά δεν είναι αυτός. Δεν είναι. Αυτή είναι και μια εύκολη λύση και δεν μου αρέσουν αυτές οι λύσεις, οι στενάχωρες. Εδώ είμαστε. Παρεούλα, θα πάμε.
Θυμίζω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης έχει εξαιρετικά πράγματα να δώσει σε εσάς. Εξαιρετικά, ειδικά αυτό το διάστημα LG, υπέροχα, φανταστικά. Εκεί θα βρείτε και πλυντήρια και φανταστικά ψυγεία, turbo συστήματα και στα ψυγεία και στα πλυντήρια και στη τηλεοράση και παντού. Η LG που είναι κορυφαίο όνομα, μπαίνετε έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά λέτε στην ηλεκτρονέτ, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, στον Κορδελιό, στον Μπαμπουκίδη, άκουσα τον Κωστή που λέει ότι είσαι κορυφαίος, κόψε, κάνε, ράνε και πάντοτε, πάντοτε σας έχει τις εξαιρετικές τιμές και όλες τις μάρκες και ό,τι θέλετε και τι αγαπάτε. Φυσικά για ψαρούκλες, για πεντανόστιμα θαλασσινά, για εκλεκτά και καλαμαράκια και μύδια και ψαρούκλες υπέροχες και στο παραίστικο μεζοδοπολείο και στο διοικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 695666, εκεί θα βρείτε τα πάντα από το Αιγαίον που είναι πρότυπα κουκλιά, δυο ηθιοπολία, δυο μαγαζάρες υπέροχες. Φυσικά για ψωμάκι υπέροχο, πεντανόστιμο, εκλεκτό, για τουρτάρες, για γλυκάρες και για παγωτάρες με φανταστικές γεύσεις, παύλοβα, μπισκότο ωραίο και ανάμέλια και διάφορες περίεργες γεύσεις που δεν τις βρείτε πουθενά αλλού. Ο Νικολαίδης αυτός είναι. Καραολί και Δημητρίου 237-163. Και εννοείται Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ωραιόκαστρο, μην ψάχνετε αλλού, εκεί θα καταλήξετε. Γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, ατρακάριστα εννοείται. Φυσικά θα πάτε όπου θέλετε εσείς να το ελέγξετε. Μια χαρά, τα πάντα όλα. Και βέβαια και επαγγελματικά και ταξί και γιοταχή και μικρά και μεγάλα, ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για την ομάδα. 30 Ιουλίου, όπως είχαμε πει και χθες, ξεκινά στην ουσία, είναι η πρώτη, η επίσημη πρώτη, φέτος μια τελείως ιδιάζουσα κατάσταση, μια τελείως περίεργη, τελείως διαφορετική φάση, διότι με τον κορονοϊό χαθήκανε πάρα πολλές εβδομάδες, πήγε πίσω το πρωτάθλημα, φτάσαμε να παίζουμε παραμονή την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή παραμονή προφήτη Λία, 19 Ιουλίου, και έτσι όλο το πρόγραμμα έχει αλλάξει. Αρκεί μόνο να σας πω ότι στην Πορταριά, δηλαδή στο, ας πούμε, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, η ομάδα θα μείνει εκεί 4 με 10 Ιουλίου. Δηλαδή όλες 6 μέρες θα παραμείνει στην δροσιά, να πούμε, στο δάσος, ξέρω εγώ, εκεί που έχει άλλες θερμοκρασίες. Έτσι όλα θα είναι διαφορετικά φέτος. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί συνήθως τελειώνει το πρωτάθλημα κάπου εκεί γύρω στο Μάιο και μετά η πρώτη απέχει 40 μέρες, 50 μέρες. Και είναι όλα στο μυαλό μας ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε τώρα όλο το διάστημα, ρε παιδί μου, έχουμε το διάστημα μπροστά. Δεν είναι έτσι. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι τρέχουμε γενικώς. Ήδη πυρετώδεις οι επαφές ρέμπε για το τι θα γίνει με το ρόστερ, τι θα γίνει με το τεχνικό επιτελείο, εφόσον μένει αυτός ο προπονητής όπως φαίνεται, δηλαδή εκτός σοβαρού απροόπτου, πώς θα τον ενισχύσεις γύρω-γύρω, θα φέρεις αρχηγυμναστή, δεν ξέρω θα είναι αυτός ο παλιός που είχαμε ή καινούριος, δεν το γνωρίζω, παλιότερο που ήταν στην ομάδα. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του Δανιλίδης, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πώς θα τον στελεχώσεις λοιπόν, πώς θα τον ενισχύσεις, πώς θα τον θωρακίσεις για να μην παρουσιάσει η ομάδα το φετινό πρόσωπο στη φυσική κατάσταση, στην έκρηξη, στην ταχύτητα, στις αντοχές και αυτά. Ειδικοί δεν είμαστε, αλλά αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας και αυτά που είδαμε φέτος, την ομάδα να μην έχει πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, να μην έχει ταχύτητα, να μην έχει έκρηξη, να μην έχει αυτή τη σπίθα. Αλλά περισσότερο να περιφέρονται μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν ήταν μόνο θέμα, δηλαδή, τις διάθεσης των παιχτών που λέγαμε ότι περπατάτε και είστε αδιάφοροι. Πιθανόν κάποιοι από αυτούς να ήθελαν, αλλά να μην μπορούσαν. Καλά, για αυτούς που και δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν, δεν το συζητάω. Απαράδεκτο, το έχουμε πει πολλές φορές. Μην γυρίσουμε πάλι τώρα στα μπινελίκια. Αλλά λέμε όμως ότι μέσα σε αυτό το προσεχές, στο πολύ κοντινό διάστημα των λίγων ημερών, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, αν θα μείνει ο προπονητής, που από ό,τι φαίνεται θα μείνει ο προπονητής. Ξεκινάμε με αυτό. Να γνωρίζουν όλοι, ξέρεις κάτι,
Αυτός είναι, φίλε. Και φαντάζομαι θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που όταν θα ακούσουν ότι παραμένει ο Φερέρα θα θελήσουν να φύγουν, νομίζω, πρώτος και καλύτερος ο Στοχ. Έχω την αίσθηση που δεν είχε καλή σχέση, που δεν τον χρησιμοποίησε όπως έπρεπε όλη τη χρονιά, που τέλος πάντων δεν θα κοιτάξει αλλού. Βγήκε και κάπου, έκανε και δηλώσει ότι ήταν η χειρότερη χρονιά της καριέρας μου. Okay. Λέω τώρα, στην περίπτωση που μείνει αυτός, θα μου πεις υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό? Στην παρούσα φάση και τώρα που μιλάμε, μένει αυτός. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί αύριο το πρωί να έρθει ο μεγάλος και να πει όχι, άλλος. Άρα, ένα είναι ο προπονητής. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερο, τι γίνεται με τα συμβόλαια που έληξαν? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο είναι ελεύθεροι. Φεύγουν πάνω όπου γουστάρουν, όπου θέλουν. Πρέπει να γίνει συζήτηση, να δούνε. Τι θες, τι ζητάς, τόσα θέλω, τόσα σου δίνω. Ναι, με αναγνώριση, το ξαναλέω και χθες, δεν μ' αρέσει να είμαι αγνώμονας και αχάριστος και να ξεχνάω. Έτσι, βέβαια πρέπει να δεις και τι μπορεί να σου δώσει από εδώ και πέρα ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, νομίζω κανένας δεν ανανεώνει μόνο και μόνο επειδή, ξέρεις, τα τρία προηγούμενα χρόνια ήμουνα μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι και ο ένας και ο άλλος μπορούν να δώσουν τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα πράγματα, αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Τώρα, αν πηγαίνει ο παίκτης και λέει, ξέρεις κάτι, εμένα από την Αραβία ένας παλιός γνωστός μου δίνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, okay. Δεν μπορείς να πας σε τέτοια ποσά, ειδικά στις ηλικίες που είναι οι ποδοσφαιριστές. Θα τα δώσεις αυτά τα λεφτά για μια μεταγραφή δυνατή και δεν θα τα δώσεις συμβόλαιο ενός έτους. Τέλος πάντων, τώρα κουβέντα κάνουμε, δεν είμαστε εκεί για να ξέρουμε τι, αλλά λέω όμως ότι φυσικά θα πρέπει, δεν είναι δύο περιπτώσεις απλές, ειδικά ο Βιερίνια δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, το θυμίζω. Πέρσι τέτοια εποχή, τι λέγαμε για τον Άντρε. Φέτος χάλασε λίγο αυτό. Είναι και εκεί που λες μερικές φορές, μήπως πρέπει τη στιγμή που είσαι στο κορυφαίο σου σημείο, τη στιγμή που κλαίνε όλοι, μήπως εκεί που έχεις πάρει το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα, έχεις πάρει το double, είσαι, ήρθες σαν μεσσίας, επέστρεψες και έφερες τους τίτλους στον ΠΑΟΚ, μήπως πρέπει εκεί στο απόγειο της δόξας, της φήμης, της αναγνώρισης, της λατρείας, σαν ένα πρόσωπο από αρχαία τραγωδία που φέρνει με τα σου του, με τα γκολ του, με την ψυχή του, με όλο του το χαρακτήρα, με την ποιότητά του, γιατί ήταν 2 χρόνια MVP. Ξεχνάμε πολύ εύκολα, το ξαναλέω. Πολλά πράγματα ξεχνάμε. Όταν λοιπόν είσαι εκεί, μήπως πρέπει, λέω, ούτε επιβάλλουμε στον ποδοσφαιριστή τι θα κάνει, αυτό είναι στο καθενός την προσωπικότητα, έτσι. Αλλά λέω, θα ήθελα κάποιες περιπτώσεις εκεί που άλλος είναι στο πικ να πει, παιδιά, εγώ ξέρετε κάτι, ήρθα, πήραμε 2 double, πήραμε 1 ή το πρωτάθλημα, τώρα και μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό, φεύγω. Μα, όχι, αρχηγέ, μη σε παρακαλώ, τι κάνεις αυτά, έτσι. Καλύτερα να σου λένε γιατί φεύγεις παρά πάλι ξανά, γιατί το βλέπω αυτό, δεν είμαστε σε αλλού. Φέτος, ειδικά αυτές τις μέρες και μετά την ιστορία με τον ένα μήνα θα μείνω, βλέπω και το ξαναλέω και το είπα και χθες, ότι ακούω διάφορα σενάρια, δεν πιστεύω κανένα. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Λέω όμως, δεν θα ήταν ωραία εκεί στο απόγειο, στο πικ της δόξας? Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μπορεί, αλλά λες, εδώ παιδιά, εγώ, εντάξει. Ή νιώθω ότι αποκλείεται να έχω κάτι παραπάνω να δώσω. Ο πονηρός Ρουμάνος, μέσα σε όλα αυτά που λέγονται, ο Λουτσέσκου, ότι δεν του κράτησε τον Κάνιας, που όλη τη χρονιά ο Κάνιας ήταν εξαφανισμένος, πουθενά ο Κάνιας, ότι δεν του κράτησε τον Σάχοφ, ο Σάχοφ έπαιζε 20 λεπτά και έπαιξε όταν τραυματίστηκαν όλοι, έπαιζε βασικός. Θεωρώ ότι ο βασικός λόγος που έφυγε ο Ρασβάν
ήταν ότι ένιωσε ότι από εδώ και πέρα μόνο κάμψη, μόνο πτώση, μόνο κατηφόρα. Αποκλείεται να ξαναπάρω ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Αποκλείεται να ξανακάνω double. Δηλαδή μέσα του το κατάλαβε ότι θα υπάρχει ίσως μόνο φθορά. Θα υπάρχει ίσως μόνο κάτι κατώτερο από αυτό που έκανε. Έτσι δεν ξέρω. Δεν μιλάω με τον άνθρωπο. Απλά εικάζω ρε παιδί μου, νιώθω ότι κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε. Θα μου πεις πρέπει επειδή το έκανε ο Ρουμάνος έπρεπε να το κάνει και ο Βιερίνια. Δεν του λέμε τι πρέπει να κάνει. Λέω μια σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό ρε παιδί μου. Ειδικά φέτος που υπήρξε τραυματισμός, που επέστρεψε, πάλεψε να γυρίσει γρήγορα αυτά, που η ομάδα πήγε χάλια, που... Και μετά φυσικά αρχίζει η γκρίνια. Δεν μου αρέσει η αποκαθήλωση. Δεν μου αρέσει να βάζουμε έτσι, να τα ξεκρεμάμε τα κάδρα και να τα πετάμε στο καλάθι. Να σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν. Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω μιλήσει ποτέ. Δηλαδή ένα γεια που είπαμε στην αιμοδοσία αυτό. Απλά λέω πώς νιώθω. Θα ήθελα κάποιοι παίχτες να μείνουν έτσι ρε παιδί μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ασκήσουμε κριτική όπως κάναμε στην αδικαιολόγητη κόκκινη κάρτα. Χωρίς να λέμε ότι με γιατί τα τρία χρόνια καλά μου είπε χθες ένας φίλος. Δεν πληρώθηκε ρε Κωστή. Βεβαίως πληρώθηκε. Ενάμισο η χρονιά. Πήρε. Κατομμύρια έτσι. Εννοείται. Φυσικά. Βεβαίως. Όμως τι έδωσε κιόλας. Δεν τα έκλεψε. Εμείς του κάναμε το συμβόλαιο. Πάω, το έκανε έτσι. Αλίμονο. Προχωράω λοιπόν σε αυτό που λέω. Ένα, ο προπονητής. Δύο, τι θα γίνει με τον. Με τον Βιερίνια. Μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλη ιστορία. Είσαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί. Και κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε, αφού θέλεις αυτά τα εκατομμύρια. Πήγαινε πάρτα εκεί που στα δίνουν και. Εδώ είμαστε πάλι. Η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα πάντα. Παίξε ένα-δύο χρόνια ακόμα και μετά σε περιμένει θέση. Πιθανόν, λέω τώρα, εικάζω. Ή τα βρίσκουμε, βεβαίως. Ξέρεις κάτι, δεν γίνεται αυτά τα 1,4, 1,5. Είπαμε, πάμε σε εξορθολογισμό. Ούτε είσαι τώρα 31. Έτσι, έχεις μπει στα 34. Να ξέρεις ότι εμείς σε θεωρούμε εμβληματικό. Είναι και η προσέγγιση πολλές φορές. Είναι και ο τρόπος που μιλάς. Είναι και ο τρόπος που χειρίζεσαι έναν τέτοιο άνθρωπο. Το πώς θα του πεις ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πάμε σε μειώσεις. Δεν γίνονται. Τα ποσά αυτά που δίναμε, δεν. Αλλά εμείς σε θεωρούμε ηγέτη. Είσαι ένα απόσπαστο μέρος. Δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Δηλαδή τη μείωση, όταν την κάνεις, είναι και ο τρόπος που την κάνεις. Ξέρεις κάτι, μείωση για όλους, δεν με νοιάζει. Όχι, άμα θα δουν, φύγε. Είναι ο τρόπος, είναι πολύ σημαντικός. Ξέρεις κάτι, δεν φανταζόμαστε την ομάδα τώρα χωρίς εσένα. Αυτό που πιθανόν να ήθελε να πει ο Πασχαλάκης, έτσι και τα έκανε θάλασσα με την ανάρτηση, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς εσένα. Okay. Τα είπαμε και χθες, ΠΑΟΚ υπήρχε πριν, θα υπάρχει και μετά. Τρίζουν τα κόκαλα και κάποιον που δεν είναι πια εδώ, αλλά και τι πρέπει να πει δηλαδή ο Κούδας. Όταν έφυγε ο Κούδας, έπαψε να υπάρχει ο ΠΑΟΚ, μετά τον Κούδα, μετά τον Σαράφη, μετά τον Τερζανίδη, μετά τον Μπαρίδη, μετά τον Κουερίνο, μετά τον Γκαρσία. Έπαψε. Δεν νομίζω ότι έπαψε. Λέω λοιπόν ότι ο τρόπος που προσεγγίζεις, και εκεί είναι το λεπτό σημείο πολλές φορές, το κάνει ένας ψυχρός τεχνοκράτης ή το κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος. Άλλη σχέση μπορεί να έχεις με έναν καινούριο που ήρθε. Άλλη σχέση έχεις με αυτόν ο οποίος είναι σου στάθηκε σαν πατέρας. Αυτός ο οποίος σε αγκάλιασε σαν γιο του και σου συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε όλα αυτά τα χρόνια μετά την επιστροφή σου. Οπότε πολλές φορές ο τρόπος είναι που μετράει, παιδιά. Ο τρόπος. Δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος θα βρεθεί. Φεύγω από το Βιερίνια γιατί έφαγα και σήμερα πολλή ώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν δεν συνεχίσει, δεν θα πρέπει το κεφάλαιο Βιερίνια να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν θα πρέπει να ξεχαστεί τι προσέφερε. Εγώ λέω, ας πούμε το σενάριο, ότι πήγε και ζήτησε λεφτά για αυτόν τον ένα μήνα.
Κακός για μένα. Εγώ τι θα έκανα, ειδικά σε αυτόν τον άνθρωπο, λέω αν έτσι, αν ισχύει. Γιατί υπάρχει η πλευρά που λέει δεν είπε ποτέ θέλω λεφτά. Okay. Αλλά λέω, ειδικά στον Ιβάν, ειδικά σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι η κλασικότερη περίπτωση του ανθρώπου που αν το ρίξει στο φιλότιμο και δει ότι βάζει το συνέστημα, βάζει το ρομαντισμό, βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα, όπως το έκανε ο Βιερίνη όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αμύφθηκε πλουσιοπάροχα τα 3 αυτά χρόνια. Λέω, αν δηλαδή εσύ πεις πρόεδρε, τι είναι αυτά τώρα, ένα μήνα, τι θες, τι περιμένεις από μένα, να σου ζητήσω επιπλέον χρήματα για αυτό το μήνα, μα είμαι στο σπίτι μου, μα με ετοιμάζεις μετά για θέση όταν αποφασίσω να φύγω. Μόνο και μόνο που μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν θέλω τίποτα, εσύ ό,τι, αν νομίζεις και ό,τι νομίζεις. Μα εδώ είναι το σπίτι μου. Και για 30 μέρες θα κάνουμε θέμα. Ούτε θέλω να συζητήσω τίποτα. Σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Μπαίνω να παίξω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Κάνε ό,τι νομίζεις. Το αφήνω επάνω σου. Θα έλεγα εγώ. Το ξαναλέω, αν ισχύει ότι πήγε και ζήτησε χρήματα. Όπως επίσης, αν ισχύει από την πλευρά της ομάδας ότι του είχαν υποσχεθεί πράγματα, άλλα του είχαν υποσχεθεί και άλλα τελικά παρουσιάστηκαν, επίσης και αυτό δεν είναι ωραίο. Αν έχουν πει ένα, πρέπει στο τέλος και όταν έρθει η ώρα να είναι ένα. Να μην είναι μείον ένα. Να μην είναι κάτι άλλο. Λέω τώρα γιατί σίγουρα τα έχετε ακούσει αυτά που σας λέω, τα σενάρια, τα διάφορα, μέσα στην πόλη κυκλοφορούμε. Όπως και να έχει όμως, δύο πράγματα, ό,τι και να ισχύει, είτε ζήτησε, είτε δεν ζήτησε, είτε του είπαν αυτά, είτε του είπαν άλλα. Δύο πράγματα δεν αλλάζουν. Ένα, αυτά που έχει προσφέρει ο αρχηγός δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να ακυρώνουμε, να σβήνουμε την προσφορά του την τεράστια. Και δεύτερον, ό,τι και να συμβεί δεν πρέπει το κεφάλαιο Βιερίνη να κλείσει. Και αν κλείσει τώρα σαν ποδοσφαιριστής και φύγει και πάει στην Αραβία οπουδήποτε αλλού που τον Λουτσέσκου τον θέλει εκεί για 2 χρόνια, έτσι, αυτός θα είναι μια εμβληματική φιγούρα, δεν αλλάζει αυτό. Και πιθανόν να έρθει κάποια στιγμή και να έχει πόστο. Πάμε στο Μαωρίσιο. Αν με ρωτούσατε πριν τα playoffs, πώς το βλέπεις, τι να δω ρε παιδιά, αφού βλέπετε ότι μετά τον τραυματισμό του δεν έχει να δώσει. Έλεγα και νομίζω λέγαμε αρκετοί από εμάς πριν από το αυτό το μίνι πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών. Όμως στα playoffs, ειδικά στο μάτς με τον Ολυμπιακό, μέσα στο Καραϊσκάκης, που κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, φώναξε ότι παιδιά, δεν είμαι 36, είμαι 32 και έχω να δώσω ακόμα. Ούτε εκεί βέβαια ένα 400 και ένα 500, έτσι δεν είμαι, το ξαναλέω, δεν είμαι στο ειστήριο, ούτε τα βγάζω από την τσέπη μου. Λέω ότι έχει αποφασιστεί για τον εξορθολογισμό, για το να μην υπάρξουν τόσο τεράστια ποσά, για το financial fair play, να γίνει νοικοκύρεμα, να δοθούν τα χρήματα έτσι όπως πρέπει και στις ηλικίες που πρέπει. Δεν θα δοθούν ας πούμε χρήματα για να μπουν νέες ρήτες στους πιτσιρικάδες που μπορεί να έρθει κάποιος και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που είναι στις ρήτες να σου κλέψει ας πούμε τον πιτσιρικά που έχει όλο το μέλλον μπροστά. Βεβαίως. Εκεί. Ο Μαωρίσιο λοιπόν, πιθανόν, και αν θέλει και αυτός, γιατί και αυτός έχει από Αραβία και αυτόν τον θέλει ο Λουτσέσκου. Αν εκεί τα βάζεις κάτω και λες, τι θέλω, δεν ξέρω αν είναι για διαιτές αυτό που του προτείνει η ομάδα, είναι για 1 χρόνο. Εγώ νομίζω 1 χρόνο έχει να δώσει ο Μαωρίσιο. Τώρα αν έχει το άλλο και ζητάει διαιτή συμβόλαια ή τριετή συμβόλαια και ποσά απίθανα, δεν νομίζω ότι υπάρχει αύριο. Πας αλλού. Άρα, 1 προπονητής. 2. Τα 2 αυτά συμβόλαια που είναι σημαντικά. 3. Ιδανικοί. Τι θα γίνει με τους δανεικούς. Ο Ουάρντα. Βρίσκεις τρόπο. Βρίσκεις το κουμπί. Βρίσκεις το κλειδί. Να πάρεις από αυτό τον πολύ ικανό, τον πολύ ταλαντούχο, τον πολύ πρικισμένο παίχτη το 100% χωρίς να σου κάνει μπάχαλο την ομάδα. Καταφέρνεις να τον τυθασεύσεις.
καταφέρνεις να το βάλεις σε ένα καλούπι χωρίς να χάσει από, από τον αυθορμισμό στο παιχνίδι του, από τις δυνατότητές του. Ή λες ότι άστο, δεν υπάρχει, δεν, σου έχω δώσει ευκαιρίες και δεν παίρνεις άλλη. Κεφάλαιο δανεική λοιπόν. Τι θα γίνει με τους πιτσι, με τον Χατζηστραβό, με τον Μπαλογιάννη, με τον Διαμαντή, με τον Τζαούσι, με τον Λίρατζι, με τον Μιχόγεβιτς, με τον Ρέι, θέση τερματοφύλακα. Θα μείνουν αυτοί οι δύο που έχουμε ή θα πουληθεί ένας από τους δύο και να έρθει ο Ρέι. Ο Ρέι θα παραμείνει ή θα ξαναδοθεί. Θα πουληθεί ή θα δοθεί δανεικός. Μήπως δεν θα είναι κανένας από αυτούς βασικός και ο Γερμανός ήδη βολιδοσκοπεί τερματοφύλακα που έρχεται για βασικός, για πρώτος. Επίσης, ποιοι άλλοι θα φύγουν εκτός από τα δύο συμβόλαια που έληξαν. Θα παραμείνουν όλοι. Ο Στοχ που έχει συμβόλαιο. Δεν τον φωνάζει να του πεις μεγάλε, εδώ τι γίνεται. Ξέρω εγώ, ο Βέρμπλουμ, αυτοί όλοι, δηλαδή υπάρχουν θέματα που πραγματικά έχει τεράστιο φόρτο ο Ρέμπε. Και η διοίκηση. Αυτά στα αγωνιστικά. Στα εξωαγωνιστικά, δηλαδή ιατρικό team, δεν ξέρω αν θα έρθει ο Ράλης που ήταν παλιά ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά απέτυχε το ιατρικό team φέτος στην αποκατάσταση, στην επιστροφή των παικτών, τα είδαμε. Έτσι, άλλο που έχει να κάνει με το αγωνιστικό τμήμα, αλλά δεν είναι ρόστερ, είναι το επιτελείο. Γυμναστές, υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης, αναλυτές αγώνων, προπονητής τερματοφυλάκων ήρθε, ο Γκαλίνοβιτς. Δηλαδή, εφόσον κρατάς αυτόν τον προπονητή και ρισκάρεις, γιατί περί ρίσκου πρόκειται, ξεκάθαρα, σε σχέση με αυτά που έχει δείξει, τον θωρακίζεις, του δημιουργείς και ένα περιβάλλον, του φτιάχνεις και ένα team γύρω-γύρω για να τον στηρίξεις. Πέρα από τις μεταγραφές που θα φέρεις, του φτιάχνεις και γύρω-γύρω ένα περιβάλλον για να μπορέσει να δείξει αυτά που δεν έδειξε φέτος. Μήπως και το γυρίσει. Άλλο θέμα. Μεταγραφές καινούριων που θα έρθουν. Γιατί είπαμε για τους δανεικούς, είπαμε για αυτούς που είναι να φύγουν, είπαμε για τους πιτσιρικάδες που ανεβαίνουν από την ΚΑΠΕ 19 το πείραμα μέσα εισαγωγικά. Εγώ θα πω η Ζαριά με Τζόλι και Μιχαηλίδη κρίνεται απόλυτα επιτυχημένο. Τα παιδιά φώναξαν ότι ναι, εμπιστευτείτε μας. Γιατί? Δείξτε μας εμπιστοσύνη και εμείς θα μπούμε και θα κάνουμε όλα όσα πρέπει. Και το έκαναν. Και σαν και παικτικά και σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες. Γι' αυτό λέμε ότι γίνεται σπουδαία δουλειά από τον Γκαρσία που παραμένει για άλλα 2 χρόνια. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ευχάριστο. Και μέσα σε αυτό το διάστημα θα πάρει και το δίπλωμα για να μπορεί να προπονεί στην αντρική ομάδα. Αν λέω, αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Που εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει. Κλείνω λοιπόν με αυτό το τελευταίο. Ποιοι θα έρθουν? Center for. Φωνάζει το πράγμα. Έτσι, αυτοί αποφασίζουν. Εμείς λέμε που βλέπω εγώ. Εγώ ρε παιδί μου. Τι βλέπω εγώ? Βλέπω ότι Πρίγιοβιτς δεν είχα. Ούτε ο Ακπομ είναι Πρίγιοβιτς. Ούτε ο Σφιντέρσκι είναι Πρίγιοβιτς. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι και ο Πρίγιοβιτς Πρίγιοβιτς. Αν επιστρέψει. Και τι εννοώ? Αν θα είναι ο Πρίγιοβιτς που ήταν όταν έπαιζε εδώ και πριν φύγει. Διότι εκεί είναι ζωή παλεμάχου. Δεν είναι ούτε η προπόνηση, ούτε οι ρυθμοί, ούτε το επίπεδο, ούτε οι αγώνες, τίποτα από όλα αυτά. Σε τι κατάσταση θα επιστρέψει? Ναι, κάνει με Παντελίδη ασκήσεις. Χαίρο πολύ. Εδώ δεν είναι παίξε γέλασε. Μπορείς. Εγώ τον θέλω. Αλλά αυτό είναι περιορέξος κολοκυθόπιτα. Παρότι είμαι κατά των επιστροφών. Αλλά η επιστροφή Βιερίνια δεν ήταν μια επιστροφή που ωφέλησε πάρα πολύ σε πολλούς τομείς στην ομάδα. Ακριβώς. Γιατί να μην γυρίσει δηλαδή. Αν μπορούμε κάπου να κάνουμε εξαιρέσεις, τις κάνεις τις εξαιρέσεις. Πώς θα είναι ο Πρίγιοβιτς να γυρίσει? Και βέβαια όχι με 2 εκατομμύρια το χρόνο. Θα είναι ο Πρίγιοβιτς έτοιμος? Θα μπορεί μετά από ένα διάστημα, ρε παιδί μου, γιατί δεν τον μπαίνεις για 2 μήνες, να είναι αυτός που πρέπει? Γιατί το ότι θέλει να έρθει αυτός και η γυναίκα του,
σαν τρελή. Τι κάνω με τις υπόλοιπες θέσεις. Αμυντικό χαφ, ο Μίσιτς θα επιστρέψει σύντομα ή έχει πολύ δρόμο ακόμα το παλικάρι με αυτό που τον βρήκε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, θέλω ας πούμε δεκάρι. Ή θα μπορεί να την κάνει ο Πέλκας αυτή τη δουλειά. Ο Μπίσεσβαρ θα συνέλθει, θα μείνει ή και αυτόν που το θέλουν στις Αραβίες και στις Κίνες. Εδώ αυτό με την Αραβία και την Κίνα πώς γίνεται ξαφνικά και όλους να τους θέλουν οι ομάδες από εκεί και μάλιστα με τρελά λεφτά. Εγώ νομίζω ότι όποιος φέρνει πρόταση από Αραβία και λέει παιδιά μα δεν είναι φυσιολογική αυτή η πρόταση να σε θέλει ο άλλος τώρα με τα λεφτά που πήρε ο Πρίγκιοβιτς, δεν είναι φυσιολογικά 4 εκατομμύρια το χρόνο. Πού θα τα βρεις, ούτε στην Ευρώπη κανένας να τα δώσει, ούτε καν στη Ρωσία, ούτε στην Τουρκία που πλήρωνε μέχρι κάποιο σημείο. Αυτά λοιπόν, τρέχουν όλα αυτά και θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα να είμαστε έτοιμοι. Το τι θα, αν θα είμαστε ισχυροί ή αν θα είμαστε ανίσχυροι. Ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Αυτός 0-1. 26 του μηνός θα ξέρουμε. Θέλουμε η Σίβασπορ να πάρει την τρίτη θέση. Η δεύτερη είναι τιμωρημένη η Τραμπζονσπορ. Να μην την πάρει η Μπεσίκτας. Και θα είμαστε στους ισχυρούς. Για να δούμε τον αντίπαλό μας. 26 του μηνός. Πάντως, οι μέρες περνούν. Κάτι παραπάνω από μήνα έχουμε μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται καμία κολυσιεργία, καμία αναβολή. Μην πούμε πάλι, ναι, τους φέρουμε τους παίχτες, αλλά τους φέρναμε μετά την προετοιμασία. Ή τώρα με αυτούς θα πάμε και μετά βλέπουμε αν περάσουμε. Και παιδιά, δεν γίνεται να πάει έτσι. Και για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις κάποιον στις 26 του μηνός, πρέπει να έρθει σήμερα. Δεν γίνεται να έρθει στις 22 και στις 26 να το βάζεις να παίξεις με καμία δύναμη. Άρα σύντομα αν γίνουν κινήσεις θα πρέπει να προλάβουν να μπουν στο νόημα. Το ότι εννοείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ ή μάλλον η ομάδα που θα πάει να παίξει 26 σε μεγάλο της κομμάτι θα είναι η ίδια με αυτή που τέλειωσε την προηγούμενη χρονιά. Δεν ξέρω αυτό πόσο μας βοηθάει ψυχολογικά, πόσο μας δίνει αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω, έτσι όπως τέλειωσε η ομάδα, όπως ήταν όλη τη χρονιά. Και με τον ίδιο προπονητή. Η ελπίδα είναι οι πιτσιρικάδες που έφεραν φρέσκο αέρα, που έφεραν δίψα, όρεξη, τρέλα, φλόγα στο βλέμμα μέσα. Εκεί. Δεν ξέρω αν και κάποιοι από τους δανεικούς, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα σε αυτούς που θα πάνε να παίξουν 26 του μηνός. Όλα αυτά θα κρυθούν τώρα. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Σας θυμίζω ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και με υπαίθριους χώρους άνοιξαν οι πύλες και με ωράριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημαρώματα και με κλιματισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά με παροχή φρέσκου αέρα. Αλλά όπως είπα και με υπαίθριους χώρους για εσάς που είστε καπνιστές να περάσετε ωραία να διασκεδάσετε όπως πάντα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με γραμμές, ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, ποτέ. Εδώ είμαστε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Το πάθος, η τρέλα, η όρεξη, η ενέργεια. Παραδόθηκαν χθες 4 ώρα τα τελευταία υπομνήματα για τα στημένα παιχνίδια. Έρχομαι τώρα στις γραμμές και περιμένουμε την απόφαση. Για τα στημένα παιχνίδια, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και με αυτό που θα βγει, πάμε στην ΟΕ, ό,τι και να αποφασίσουν εδώ. Γιατί εδώ εμπιστοσύνη δεν έχω. Το αστείο, το τραγελαφικό με τις επιστολές, με το κύπελο, το βλέπετε. Θέλω τότε, ναι, τότε δεν θέλω εγώ. Ναι, μπορώ, αυτά, μεγάλη δικαίωση για τον Εδεσαίο παράγοντα. Μεγάλη δικαίωση του Μιλιώκα με τη Γλυκερία, το Σάββατο, Σάββατο μπορείς. Όχι, όχι, Ριζούπολη μπορείς. Όχι, όχι, ο Άκα μήπως θέλεις. Δεν θέλω, δεν θέλω. Και γίνεται αυτό το σκηνικό τώρα με επιστολές και αυτά. Ένας χαμός. Και η Λάρισα πάει να πάρει τον
Η Λάρισα, λέω. Η Λάρισα. Έρχομαι τώρα, τώρα έρχομαι στις γραμμές. Έρχομαι, έρχομαι. Η Λάρισα, ξαναλέω. Ρε, τι γίνεται, ρε. Παιδιά, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό εδώ, αυτό ταιριάζει... Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ξεκάθαρος. Η Λάρισα πάει να πάρει τον... τον Ντουρμισάη! Ντουρμισάο, Ντουρμισάης, Ντουρμισάη. Αυτό. Έτσι ρε παιδί μου, λέω γενικώς. Α, και την Παρασκευή ένα διάρθρος. Δεν πες κανένα, σιγά μην αφήσουν τον Πανιόνιο να πέσει. Το φιλαράκι τους εκεί με τους παίχτες που κάνουν στο πλάι για να σουτάρουν. Σιγά μην τους αφήσουν. Να γιάσει το χεράκι των πανθύρων που έγραψαν την ανακοίνωση. Κυρία Μαρούπα, κυρία Βγενάκη, κύριε Αρκούδη, φαραντούριδες, αυτοί οι επιτροπές. Διαβάσατε τι γράφουν οι ίδιοι οπαδοί του Πανιωνίου για την ομάδα τους. Για το αλισβερίσι με τον Ολυμπιακό, για τους δανεικούς, για τις υποχρεώσεις. Εκεί, αλλά δεν έχει αγοραστεί κανένα γηπεδάκι, σε κανένα ξενοδοχείο εκεί, δεν υπάρχει θέμα. Όλα καλά, απλά είναι μια τρίτη απόγευμα. Πάμε, πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ναι! Τι να μιλήσουμε εμείς, μεσάφηση να μιλήσουμε. Έλα, ορίστε, να, ορίστε, ορίστε. Μιλάω στο θες, δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν θα πω τίποτα, έλα Γιώργο μου. Αυτά που είπες τώρα δεν μας πέφτει με τίποτε. Ναι. Θυμήθηκα ένα περιστατικό παλιά. Από την παρέμβαση ένας ο οποίος πατέρευε, ήταν ο πρώτος. Mm-hmm. Πήγαμε στο χάμο στην διαλυτή και τα λοιπά, και την ώρα που χαιρετούσαμε τον γαμπρό, ο καθένας του είδε στο χέρι και μία μπαλένα. Ξέρεις τι είναι οι μπαλένες? Για πες. Οι μπαλένες παλιά τις βάζαμε στο πέτο του πουκαμίσου. Ναι, το σκληρό αυτό το πλαστικό για να μην... Για να είναι, για να είναι εντωμένο και όρθιο. Και γίνεται ο χαμός. Και εσείς του είπατε λοιπόν... δεν είναι ευθυδίνωμα για να τη βάλεις στο γιακά, φαντάζομαι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω, Γιώργο μου, ότι την ώρα που χαιρετάμε, αποχαιρετάμε μάλλον, το φίλο μας στο γάμο... Εκείνη τη στιγμή που είναι μέσα στο επίσημο, δίπλα η νύφη ακόμα, μόλις έχει τελειώσει τελετή. Αυτά που λέμε στο αυτί του γαμπρού εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι γίνονται βιβλίο. Α, καλά, η κολλητή φίλη, τι του λέμε. Καλά, εντάξει. Έτσι, από το πιο soft, λοιπόν... μαλά, έκανες. Μέχρι το υπάρχει ακόμα χρόνος. Να πούμε και τα δικά μας. Να πούμε, ξέρεις, ό,τι θες. Το έχω πει εκατοντάδες φορές και στο λέω. Είσαι ο μόνος που ακούω στο ραδιόφωνο. Παλιά ακούγα και τον Θανασάκη και τον Δημόπουλο. Ναι. Και θέλω το όμως να ακούσω. Δεν μπορώ να ακούω ορισμένους να τα ισοπεδώνουν όλα. Εντάξει. Ξεκινώντας από το θέμα του Βιερίνια, όχι πήγε και ζήτησε, όχι το που σχεθήκαν τον ουρανό με τάστρα και του δώσαν μόνο του, ναι, τον ουρανό. Πού τα μάθατε, ναι, ναι, παιδιά? Δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά. Ναι, ναι, ενώ... το ξέρω. Και το ξέρω. Πίστεψε, το ξέρω. Με, Γιώργο μου, επειδή τα ακούω και μου τα στέλνουν σε μήνυμα. Ναι, βραβό, μου έξω κυκλοφορώ κι εγώ, δηλαδή έχω, μπορώ να σας πω, 10 διαφορετικές εκδοχές. Αν εγώ βγω και πω όμως, Γιώργο, συγγνώμη, αν βγω και πω αυτό ισχύει, θα πρέπει να είμαι σίγουρος. Αλλιώς η κάθε πλευρά μπορεί να πει το δικό της. Το ξέρω, έτσι, γι' αυτό ακούω μόνο εσένα. Γιατί σε τόσα χρόνια που σε ακούω, δεν σε έχω ακούσει να λες παπαριές με το σημάδι. Να βγω να πω τι, ας πούμε. Ότι πήγε και έκανε αυτό, δηλαδή, ή πήγε και έκανε το άλλο. Το μάθανε, ρε παιδιά, ότι πήγε και ζήτησε λεφτά, ή του δώσανε ή δεν του δώσανε αυτά τα οποία είχαν. Γιατί πήγε, ξέρεις, θα πει ένας. Ξέρεις, η γυναίκα μου, με τη γυναίκα του Βιερή είναι φίλοι κολλητές. Και εκεί που πίνανε καφέ. Είπε αυτό και εκείνο. Ναι. Τέλος πάντων. Ρε παιδιά, εγώ να σταματήσουμε αυτό το ράδιο, αρφίλε, επιτέλους. Το ένα που κρατάμε είναι αυτά που έχει δώσει. Αυτό δεν αλλάζει. Ό,τι και να έχει γίνει,
Εγώ λέω τις σταθερές. Οι σταθερές ποιες είναι? Ακριβώς. Αυτά που στα τρία χρόνια που είναι εδώ ο Αντρέ προσέφερε. Τα μέγιστα. Όχι προσέφερε μόνο πάρα πολλά. Θα ξεχάσω εγώ τον γκολ με τον Πανετολικό. Μόνο θα ξεχάσω με τον Πανετολικό. Τον γκολ με την ΑΕΚ, ο ΑΚΑ που πήγε. Στην πινακίδα. Τι λέτε ρε παιδιά να πούμε. Αυτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτά δεν διαγράφονται. Και αν ο άνθρωπος έχει μία καλύτερη πρόταση και το συμφέρει. Και ο καθένας το ίδιο θα έκανε, ότι ξέρεις, εάν θα έρθεις στα αραβικά μοιράτα, θα πάρεις 2, 3, 4 εκατομμύρια. Ο καθένας θα πήγαινε ρεκόρ. Ο καθένας θα πήγαινε. Θα κοιτάξει το συμφέρον του. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε αυτόν τον οποίο τον ασπαζόμαστε φυλά να το φτύνουμε. Μόνοι μας να αποκαθυλώνουμε και να ξεχνάμε τόσο γρήγορα. Φτάνει πια να πούμε. Φτάνει. Γιατί αυτό το ράδιο αρθιλά έχει καταδείξει αηδία να πούμε. Ξέρεις, εκεί που καθόμουν. Ήγινε με μία συζήτηση ο διπλανός με έναν που ήταν, ο οποίος ήταν κολλητός Βιερίνια. Και ο Βιερίνια είναι αυτά ρε παιδιά να πούμε. Τροπή μας να πούμε. Και όσο για το θέμα του προπονητή, εγώ ήμουν πάντα με τους Βόρειους Ολλανδούς, Γερμανούς, Σουηδούς κτλ. Δηλαδή, ο προπονητής αυτός για μένα προσωπικά έχει αποτύχει. Αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Κατέστρεψε ποδοσφαιριστές. Τώρα δεν ξέρουμε. Εάν θα μείνει το τι θα κάνει, θα έχει την υποστήριξη τη δική μας, γιατί υποστηρίζουμε εμείς τα τέσσερα γράμματα όπως αναφέρεις, μέσα σε μέρες μας τη διαφύρει ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Το ΠΑΟΚ να είναι καλά. Φυσικά. Και καμία άλλη ομάδα. Άλλα... Πότε φεύγεις εσύ παλιγάρι μου? 31 έχω κάνει τελευταία εκπομπή. 8 μήνα ναι. Από 3 του μηνός θα ησυχάσετε από μένα. Θα κάνουν τα φιλαράκια μου, η πρωινή η Κωνσταντίνη που είναι υπέροχη. Όχι, θέλουμε με το μαγνητόφωνο. Γεια σου πανέλη. Γιώργο, φιλάκια, bye. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φίλο. Ένα μεγάλο μήνυμα στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Αμερική. Ναι. Γεια εχ. Είναι χάρτινη, ήταν χάρτινη και θα παραμείνει χάρτινη για πάντα. Τον άκουσα στο Ζαγόρα. Μπράβο. Οπότε λοιπόν ας το έχει υπόψη ότι ήταν, είναι και θα είναι χάρτινη για πάντα. Πήρε χάρτινο πρωτάθλημα. Αυτό δεν αλλάζει, δεν μου το αλλάζει κανένας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εγώ φιλάρετέ μου εξακολουθώ να λέω ότι όταν κάποιος έκανε φόνο το 18... Αν το 20 περάσει μια γιαγιά απέναντι το πεζοδρόμιο, δεν τον αθωώνει, δεν τον εξαγνίζει. Ασχέτως που φταίω εγώ που άφησα τη γιαγιά μόνη της στην άκρη του πεζοδρομίου, που είναι δική μου ευθύνη που δεν την πέρασα απέναντι και του έδωσε την ευκαιρία να γίνει αυτός ο ήρωας περνώντας τη γιαγιά απέναντι. Αυτό έχω να πω. Κάναμε το παιχνίδι στα ίσα, μέσα στο γήπεδο, κερδίσαμε αυτό που κερδίσαμε. Το αξίζουμε αυτό που αξίζουμε. Αν ήθελε να παραμείνει αυτό που είναι χάρτινη και να επαναλαμβάνει το ίδιο. Δεύτερη το ίδιο φορά αυτό... να κάνει το δεύτερο. Μα ακριβώς λοιπόν. Καμία χάρη δεν χρωστάμε σε κανέναν. Άρα Αντρέα μου, που ξέρεις πόσο σε αγαπάμε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εμείς θα τη λέμε όπως θέλουμε, μπορώ να λέω, κάποιον που έχει κάνει αυτό. Δεν αλλάζει. Ακριβώς. Έτσι. Και ας μη ζορίζεται, δεν πειράζει. Λοιπόν, το θέμα είναι το άλλο τώρα, ότι εμείς αυτή την ομάδα που θέλουμε να είναι ευρωπαϊκή, να τρέχει γρηγορότερα από τον αντίπαλο, ναι, να έχει ταχύτητα που να είναι δύο δικοί μας παίκτες σε έναν του αντιπάλου. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι παλιοί, όσο ένδοξοι κι αν όντως είναι. Όντως. Χρειάζεται απόλυτη ανανέωση. Χρειάζεται ένα καλό ξεσκαρτάρισμα, όχι με την έννοια του ότι δεν αξίζουν, αλλά με την έννοια του ότι δεν μπορούν. Όταν δεν μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από έναν 25χρονο, 23χρονο, σωστό, 19χρονο, δεν σωστό μπορείς να σωστό το κάνεις. Σωστό. Αυτό πολύ όμως σωστό που χρειάζεται γρήγορα, είναι να μην... Γρήγορα χαφ, γρήγορη ομάδα, τρεξίματα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Μπίσεσβαρ, ούτε ο Μαουρίσιο. Αν μπορεί να το κάνει ο Πέλκας, ο καλός Πέλκας, ναι, έτσι, αυτός που έχει τα τρεξίματα και ηλικιακά, έτσι, αλλά νομίζω ότι ένα δεκάρι... Μιλάμε για τα χαφ τώρα, ναι, μιλάμε για τα χαφ, ναι. Αλλά βάζουμε και τους άλλους πίσω, ναι, ναι, γιατί και οι πίσω έχουν σημασία. Ναι. Ένας μόνο να είναι
αργός, είναι αρκετό, παραπάνω είναι βάρος για την ομάδα. Χρειάζεται οι παίκτες να μπορούν να κινούνται με την ταχύτητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον αντίπαλο. Σαφώς. Για να μπορούμε να στήσουμε μια σωστή ευρωπαϊκή ομάδα. Γρήγορη. Μπορεί να το κάνει αυτό ο προπονητής. Έλατε. Που έχω... Θα δείξει. Ερωτηματικό. Αν το κάνει, μπράβο θα του πούμε Λεβέντη, μπράβο Πορτογάλε προπονητή που εμείς αδικήσαμε ή αμφισβητήσαμε, γιατί όλα αυτά δεν γράφονται αυτά που λέμε, έτσι, που δεν πιστεύαμε και αμφιβάλαμε, μπράβο σου που μας γέψευσες. Μακάρι να βγούμε όλοι ψεύτες, φιλάρετε. Και όσον αφορά παίκτες οι οποίοι κάνουν άνω κάτω τα αποδυτήρια, όταν έχεις στήσει μια ομάδα τουλάχιστον για ένα χρόνο, μπορείς να φέρεις ένα τέτοιο παίκτη, δεν θα σου κάνει ζημιά. Όταν όμως πας να στήσεις καινούργια ομάδα, θες ηρεμία στο χώρο 100%. Σου. Είναι μεγάλη ζημιά να μπορέσει 100%. Να μπει ένας να κάνει χάλια. Επίτρεψέ μου κάτι, φιλάρετε, πριν κλείσουμε. Όσο σημαντικός, όσο καλός και είναι ένας παίκτης, γιατί και αυτό το βάζω στην κουβέντα μας, και γιατί πάλι και εκεί ακούω, για κλίκες, για φατρίες, για αυτά. Όσο σημαντικός και να είναι, δεν έχει δικαίωμα να κάνει άνω κάτω την ομάδα να νομίζει ότι είναι σημαντικότερος από το σύλλογο, να νομίζει ότι αυτός είναι ο κουμανταδόρος, να φέρνει, να ξυλώνει, να κάνει, να ράνει. Αυτό είναι ισχύει για όλους και για τον πιο μεγάλο, για τον πιο σημαντικό. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Έτσι, αν και ισχύουν αυτά τα οποία λέγονται. Ναι. Και το βασικότερο, αξίζει κάποιος, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, αξίζει κάποιος να ξέρει ότι όταν είναι από πίσω υποστηρικτής, έστω για ένα τέταρτο, έστω για μισή ώρα, ναι, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικός από ότι να παίζει 90 λεπτά. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γεια σου, φιλάρετέ μου. Μα εννοείται αυτό. Αν μείνει ο Αντρέ ή αν μείνει ο Μαουρίσιο, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουν. Δεν είναι πια 27 χρονών. Δεν έχουν τις δυνάμεις για να τρέχουν 90 λεπτά Τρίτη Κυριακή, Τρίτη Κυριακή. Τρίτη λέω εγώ, όχι Πέμπτη. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα ρε Άκη. Τι γίνεται. Εγώ είμαι. Εσύ. Τι είναι. Ναι, ρωτάω. Να γιατί βγάλω είναι... άλλον. Έχω άλλους τρεις. Συνοηθήκαμε να πάμε κατά ηλικία. Δηλαδή ο Γιώργος που είναι και ο μεγάλος. Ο φιλάρετος δεν ξέρω ακριβώς. Μάλλον πρέπει να είμαστε μαζί και κοντά. Άρα ο teenager πρέπει να βγει 10 παρά 1 ας πούμε. Που είναι 15. Μη σου πω και 10 και. Για πες Άκη. Ο Γιώργος άρχισε να μαθαίνει, έτσι. Έχει να βγει... μην ακούει άλλους. Έχει... Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Όπως άλλοι δεν ακούνε εμάς, μας γουστάρουν. Εντάξει, αυτά είναι παιδιά τελείως... Και καλά θα κάνουν, μας ακούν, γιατί δεν μπορούν να τους σηκώσουν αυτό που θα πω. Όχι, και όποιος μπαίνει στην παρέα, ακόμα και αν υποστηρίζει ή πιστεύει κάτι άλλο, σέβεται πρώτα εμάς εδώ την οικογένειά μας. Έτσι. Εμείς του ανοίγουμε την πόρτα, του βγάζουμε και πιάτο να φάει, του βγάζουμε και ένα ποτήρι κρασί. Και τον καλωσορίζουμε, τον κάνουμε δικό μας. Είμαστε ευκολόπιστοι. Άλλωστε, πιο πολύ έχουμε περάσει τις εξετάσεις. 21 χρόνια τώρα. Ακριβώς. Ε? Άρα ο καινούργιος... Πόσο πανεπιστήμια θα περνούσαμε. Πόσα, δε. Έλατε. Πέντε, τέσσερα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κοίταξε. Βρήνια θα κάνει ό,τι είναι το σωστό τώρα. Είπαμε και χθες. Όποιος αγαπάει αυτή την ομάδα. Θα σε πω κάτι που μου είπε ένας ξαδερφός μου που έπαιζε center back, εγώ έπαιζα δεξί back. Ναι. Όχι, το προπονητή. Προπονητής έπαιζε στον ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Ναι. Δεν ήταν τυχαίος. Και του λέει, θα με βάλεις αυτό, όχι πριν ξαδερφός μου, θα με βάλεις αυτόν εδώ. Γιατί ο δεξί back ήταν εκείνος 33, ο ξαδερφός μου ήταν 35. Ναι. Από τους καλύτερους δεν υπήρχε. Ναι. Και λέει, γιατί τι να το κάνεις εκεί πέρα. Λέει, είναι νέο το παιδί, 20 χρονών, 21. Ναι, αλλά εγώ είμαι 35, λέει. Ποιος θα κυνηγάει από πίσω, ποιος θα τρέχει. Λοιπόν, κατάλαβες. Κατάλαβα πολύ καλά ότι δεν γίνεται εφόσον μείνει ο Αντρέ ή εφόσον μείνει ο Μαουρίσιο να έχουν την απέτηση να παίζουν 90 λεπτά συνεχόμενα. Δεν πάει. Κωστή, πέρυσι σε έλεγα για τα παιδιά, τα νέα, τα δικά μας, τα Ελληνόπουλα. Εγώ ήμουν κατά. Λέω, φέρτε μου ξένους και αυτά. Όχι, όχι. Λάθος. Ναι, πρόσεξε. Ναι. Όχι, λάθος είναι αυτό που λάθος. Εγώ δεν περίμενα τώρα να δω. Χρόνια όσοι ακούτε, ξέρετε ότι είμαι υπέρμαχος, όχι να παίξει δεν και καλά επειδή είναι Ελληνάκι. Και λέω πάντα δεν είναι πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Έτσι, να παίξει αν αξίζει. Αν είναι ανώτερος από τον Μουλέν, από τον Αζεβέδο,
από τον ξέρω εγώ, Κουμάλο, από τον Μαντούρο, από τον Τόσκα, από τον Λεβέκ, από αυτούς. Δεν είναι ανώτερος ο πιτσιρικάς μου. Ο Μιχαηλίδης δηλαδή, αν ερχόταν από έξω. Με διαφορά ή ο Τζόλης δεν θα λέγαμε ναι, βέβαια. Γιατί ρε με παιδιά. Με διαφορά ανώτερος. Μα είναι και ποτισμένος Άκη με ΠΑΟΚ μέσα του. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Στην αρχή, στην αρχή του play-off, αν θυμάσαι, γιατί εντάξει, παίρνουν πάρα πολύ λοιπόν, να θυμάσαι, είχα πει βάλτε άτομα να τρέχουν. Δεν χρειάζεται να ξέρουν πολύ μπάλα. Να τρέχουν. Ναι. Και βγήκε αυτό τώρα που τελειώσαμε, βγήκε. Φυσικά. Η νέα αυτά ομάδα, τα παιδιά δώσανε τα πάντα. Η νέα ομάδα που χτίζεται τώρα και επειδή υπάρχει χρονική, ας πούμε, στριμοκολιά, θα έχει αρκετή K19 μέσα. Δεν ξέρω, πέρα, αυτοί τώρα πλέον θεωρούνται, να μην σου πω βασικοί, έτσι. Ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης θεωρούνται. Όχι ακόμα. Θεωρούνται πρώτης γραμμής. Όχι ακόμα. Τώρα, θέλει παιχνίδι ο Τζόλης, ειδικά θέλει ακόμα, γιατί λέω, είναι δύσκολη θέση. Αυτοί, οι άλλοι είναι εύκολοι. Πιο εύκολη θέση από τον Τζόλη. Λέω ότι αυτοί δεν κρίνεται τώρα αν θα μείνουν ή όχι με την πρώτη ομάδα. Τελείωσε αυτό. Τις δώσαν τις εξετάσεις. Τώρα είναι ο Χατζηστραβός, ο Μπαλογιάννης, ο Τσαούσης, ο Λίρατζης, ο Διαμαντής, αυτοί τα παιδιά αυτά που θα έρθουν. Έτσι, ο Πιτσιρικάς, ο πιο μικρός, ο Κούτσιας. Προτιμώ να μείνουν αυτά τα παιδιά, αν όχι στην 11η, τουλάχιστον στη 18η, 17η, παρά να τους δώσουμε δανεικούς στη Λάρισα και σε κάθε από αυτές τις ομάδες της Νικές. Τώρα, ο Πανιόνιος, άσε που δεν θα πέσει, να ξέρετε, θα γίνει άλλες δύο ομάδες. Μα θα γίνει, άλλες δύο τουλάχιστον. Μπορεί να ανέβουν και να πάνε στις 18 ομάδες. Στη χειρότερη περίπτωση, αν πέσει ο Πανιόνιος, έρχεται άλλη ομάδα συστημική. Τα Γιάννενα. Έτσι να τα λέμε τα ονόματά μας, δεν μην τρεπόμαστε. Ναι, κανονικά. Και μετά να περιμένεις και την Παναχαϊκή. Τώρα όμως, κοίταξε, αυτά ο τροχός γυρίζει. Αυτές οι ομάδες συστημικές πέφτουνε. Τις ξεζουμίζουν και τις αφήνουν. Οι δίπλα να ακούνε. Κατάλαβες. Τις ξεζουμίζουν και τις αφήνουν. Πάλι θα πάει εκεί. Πάει στη Λάρισα, εγώ έτσι μάθα. Δεν ξέρω, δεν λέω, δεν είναι είδηση. Κάποιο πουλάκι μου το σφύριξε. Να ξέρεις, λέει, όχι, μάλλον θα ακούσεις και άλλους δύο παίχτες. Ναι. Και από εκεί που πήρε έναν παίχτη θα τον στείλει εδώ. Πρόσεξε. Τέλεια. Ωραία, πάμε. Έγινε. Γεια σου, Άκη, φιλιά. Πάμε και τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον... Κλάρκ Κέντ. Έλα ρε Κλάρκ. Πού είσαι ρε μορφή. Τι γίνεται. Μέρες. Τι γίνεται. Έχουμε να τα πούμε μέρες. Έλα Κλάρκ. Έχουμε. Σε ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στήριγμα στον Φερέιρα. Το στηρίζουμε. Αφού τον στήριξε ο πρόεδρος. Φυσικά. Τι άλλο να κάνουμε εμείς. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πόλεμο. Αν και ο Γιώργος Μήνος χθες είπε, διάβασα βασικό ότι το είπε, ότι έγινε μια επαφή σε Γερμανό προπονητή μέσω Ρέμπε. Έχει γίνει πολύ καιρό. Αλλά ο Σαββίδης λέει επέμενε. Ναι. Απλά χθες το διάβασα. Ναι, ναι. Να σας πω και το όνομα που έχω εγώ πληροφορηθεί, χωρίς να είναι είδηση. Μιλάμε για τον προπονητή του Αμβούργου μέχρι πρότινος. Έτσι, μέχρι πρόσφατα δηλαδή. Τον Ντίτα Χέκινγκ, που τον είχε και στη Βόλφσμπουργκ ο Βιερίνια. Με αυτόν εγώ έμαθα ότι έγινε. Απλά, επίσης, ότι υπήρξαν προτάσεις για το Φερέιρα, όχι τώρα, ότι υπήρξαν προτάσεις από Πορτογαλία, υπήρξαν. Και τις αρνήθηκε η ομάδα. Και αυτό ισχύει. Έτσι. Το θέμα είναι αυτό που λες. Εφόσον αποφάσισε ο πρόεδρος ότι αυτός θα μου φτιάξει τη νέα ομάδα, εμείς τι να κάνουμε, πόλεμο στην ομάδα ή στον πρόεδρο? Ή από την αρχή να πριονίζουμε καρέκλες? Το ότι έχουμε τις αμφιβολίες μας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι, δεν μπορεί κανένας. Μα φυσικά, δεν μπορεί κανένας να μου αλλάξει. Τι να πανηγυρίσω. Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή έβλεπες ότι ενώ η ομάδα δεν πήγαινε καλά, έλεγες ότι κάτι τίποτα, φταίει. Τίποτα, φίλε. Δεν... κάποιος έφυγε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Κλάρκ, είδαμε ελάχιστα πράγματα από τον προπονητή. Ελάχιστα. Όμως, αν το γυρίσει, πρώτοι θα χειροκροτήσουμε και πρώτοι θα είμαστε μαζί του. Εννοείται. Χωρίς να υποσκάπτουμε κανέναν για να έρθει κάποιος άλλος και τέτοια πράγματα, εδώ το ξέρετε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία τέτοια επαφή, να πούμε, με το θέμα. Να πούμε λίγο και την αλήθεια, ότι στα τρία τελευταία μάτς του play-off η ομάδα έδειξε έναν χαρακτήρα. Στα δύο, δηλαδή, στο τελευταίο στα με τίποτα. Δύο, ναι. Στα δύο.
Στα δύο, στο ναι, Άκα και στο Καραϊσκάκης. Α, στο τελευταίο, τι είναι χαρακτήρα. Σωστά. Ναι. Εντάξει, κατά λάθος μπήκε. Βασικά δεν μπήκε καν. Ναι, ναι, δεν μπήκε. Άστο. Αλλά απλά στα δύο αυτά μάτς άλλαξε το σύστημα, έδειξε πράγματα. Οκ. Okay. Μακάρι, το ξαναλέω με όλο μας το είναι, παιδιά. Γιατί ξέρω και κόσμο που θέλει να αποτύχει αυτός επειδή τον γουστάρει, για να έρθει κάποιος που. Εντάξει, όλοι αγαπάμε τον Γκαρσία, όλοι έχουμε αδυναμίες κτλ. Αλλά δεν μπορώ να θέλω να αποτύχει αυτός. Θέλω να πετύχει ο ΠΑΟΚ. Αν θα πετύχει μέσω αυτού, εμένα αυτός, φίλε, θα μου γίνει αγαπημένος εφόσον μου φέρει πρωταθλήματα και με βάλει στους ομίλους. Όπως κανένας μας δεν γούσταρε τη ρουμάνικη τη φάτσα αυτή, την υφίτσα, έτσι και στο τέλος, ακόμα με πονάει που με πρόδωσε. Να σου το πω έτσι. Σαν μια σχέση που στην αρχή ξεκινήσαμε χάλια, μετά γίναμε ένα πράγμα, ζήσαμε μαζί φοβερά πράγματα και μετά με κεράτωσε, φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Και με κεράτωσε ενώ μου έδινε όρκους αιώνιας πίστης και μάλιστα σε ένα πολύ άσχημο σημείο. Τη στιγμή, ξέρω εγώ, που πηγαίναμε να γνωρίσουμε τους γονείς. Λέω τώρα. Ναι. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ένα αεροπλάνο, είπε αυτό στο παιδιά και ανέβηκε στο άλλο και άλλο. Άστο, φίλε. Προδοσία για μένα. Και χωριστήκαν στο αεροδρόμιο. Άστο, προδοσία. Το χρονικό σημείο, όχι ότι έφυγε. 12 Μαΐου κερδίζεις την ΑΕΧ, παίρνεις το κύπελο 13. Κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Αιώνια μαζί σας. Αιώνια ΠΑΟΚ. Να έχεις όμως εσύ τον χρόνο, φίλε, να προετοιμαστείς. Εννοείται, ρε φίλε. Τον χρόνο έχω παράπονα. Γι' αυτό. Δεν μου πήρες αυτό, δεν μου έκανες εκείνο. Ναι. Φεύγεις κύριος, όχι προδότης. Ναι. Άστο. Αυτό δεν το αλλάζουμε τίποτα. Μου έχουν πει διάφορες βερσιόν. Και επειδή ενοχλεί που τη λέω την κουβέντα αυτή, δεν την αλλάζω, ρε παιδί μου. Εγώ έτσι, άμα ραγίσει το γυαλί με κάποιον, μετά πολύ δύσκολα συνέρχομαι, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Που μπορεί ξανά να έρθει ο Ρασβάν κάποια στιγμή. Να το ξέρετε, έτσι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ότι κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου θα ξανακαθίσει στον πάγκο μας. Το θέμα είναι ότι θέλουμε τον Λουτσέσκου ή θέλουμε. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν έπαιζε παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 19. Δεν προτιμούσε μικρούς παίκτες. Ενώ φαίνεται να βλέπουμε ότι προτιμάει τους μικρούς παίκτες, τους βάζει μέσα. Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου, φίλε, ήταν ένας μέγας ψυχολόγος και ιδανικός διαχειριστής προσωπικότητων. Ναι. Δεν υπήρξε καλύτερος. Δεν έχασε τα ποδητήρια. Στον πύρι. Μου λένε, ναι, λέει, και ο μπαμπάς του τον βοήθησε. Και. Δηλαδή, άμα ο μπαμπάς μου ήταν μεγαλοδημοσιογράφος ή είχε κάνει 42 χρόνια ραδιόφωνο, δεν θα τη ζητούσα τη γνώμη του. Δεν ρε πατέρα, πες μου λίγο, τι να κάνω εδώ με τα τραγούδια, με τις φέτες. Τι να κάνω που κάνω Σαρδάμ. Βοήθησε με λίγο, ας πούμε, τις αναπνοές ή οτιδήποτε. Αν ο πατέρας σου εσένα ήταν μαραγκός και εσύ ανοίγεις τώρα ένα μαγαζί τέτοιο, δεν θα τον ακούσεις, δεν θα τον συμβουλευτείς. Τι πάνε, δεν κατάλαβα. Προφανώς. Έτσι, εννοείται. Αυτό εντάξει, παιδιά, εδώ όποιος το λέει αυτό προσπαθεί να βρει δικαιολογίες. Μα τώρα δεν μπορεί. Κάποιες συμβουλές θα δώσει ο πατέρας. Ναι. Δεν θέλω να επίσης, παρότι μας πρόδωσε αυτός, να κάνουμε το ίδιο λάθος. Δηλαδή να αποκαθυλώνουμε και να ξεχνάμε και να ξύνουμε κάτι από αυτό που έχει δώσει ο άλλος. Δεν είναι έντιμο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δεν είναι ωραίο. Ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Ever. Τέλος. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι, δεν αλλάζει. Ιστορία. Δύο double, φίλε. Α, είτε το πρωτάλμα. Τέλος. Τέλος. Τέλειο. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εσύ τι περιμένεις. Λοιπόν, καλημέρα, Κωστή. Τι περιμένεις από εδώ και πέρα. Πες μου. Τι περιμένεις εσύ. Από εδώ και πέρα περιμένω καταρχάς να δω πότε ξεκινάνε. Από ό,τι ξέρω, σε 9 μέρες, 10 μέρες ξεκινάνε η προετοιμασία. 30 Ιουλίου. Από σήμερα σε 8 μέρες. Ξεκινάει η πρώτη. Μεσύμβρια και μετά φεύγουμε 4 με 10 του μηνός Αυγούστου στην Πορταριά. Να σου πω κάτι, τι περιμένω. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω όνειρα, γιατί δεν δηλαδή να πω ότι θα βάλει τους πιτσιρικάδες να παίξουν, να πάμε στο στυλ φαν του Άγιαξ που είχε βάλει ο Άγιαξ μέσα όρος ήταν 20 χρονών όταν παίζανε μαζί μας. Ναι, ναι. Άλλο, ο Άγιαξ είναι, φίλε... Δηλαδή... Άλλη φάση τώρα, εκτός αν θέλω να πατήσω σε ένα τέτοιο μοτίβο και σου πούνε ότι για την Ελλάδα είναι αρκετό αυτό. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω τι στόχο έχουν, δεν ξέρω τους στόχους τους. Μακάρι να τους πετύχουμε όλους. Ναι. Όλοι αυτό θέλουμε. Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ αλλά... πάντρεμα θα γίνει. Περιμένω να δω τις προετοιμασίες, να δω όλα. Πώς θα γίνει, τα πρώτα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα, όχι να βγάλουμε συμπέρασμα. Με την υπόλοιπη της χρονιάς, προς Θεού. Απλά έχει πολύ, έχει μια εικόνα το τι θα γίνει παρακάτω. Έχει πολύ σύντομα, πολύ σύντομα μάτς που είναι όλη χρονιά ευρωπαϊκά. Αυτό το μάτς να πάρω
που σημαίνει παίζω τουλάχιστον ο Μίλους Europa League. Να προκριθώ από, γιατί είναι μονό το μάτς, να πάρω το μάτς αυτό 26 Αυγούστου και μετά είμαι ήρεμος. Έχω και μαξιλαράκι να, και ψυχολογικό και οικονομικό. Είναι, να ρωτήσω, είναι, ναι. είναι play, δηλαδή είναι play out. Πρόσεξε, δηλαδή ένα μάτς ή δύο. Πρόσεξε, είναι ένα μάτς knockout. Ένα μάτς knockout, 26 Αυγούστου. Okay. Πέρασα αυτό το μάτς. Παίζω έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει μετά με το επόμενο, που και το επόμενο είναι μόνο μάτς, παίζω Europa League. Ακόμα κι αν αποκλειστώ στο δεύτερο μάτς, με το δεύτερο αντίπαλο, να, μόνο ναι. και εκείνο, παίζω σίγουρα ο Μίλος Europa League. Έτσι. Τώρα, ωραία. Αν περάσω και το δεύτερο, πηγαίνω και παίζω διπλό παιχνίδι τα playoffs. Δηλαδή, παίζω για να μπω στους ομίλους. Πέρασα και τον τρίτο αντίπαλο με διπλά μάτς. Να, ναι. Μέσα έξω. Μπήκα ομίλους. Τέλος. Κατάλαβες, αυτό το που χρόνια... Αυτό να φανταστώ έγινε τώρα λόγω κορονοϊού. Τα, τα μονά παιχνίδια ναι. έγιναν λόγω κορονοϊού. Τα μονά, το ότι ωραία, όταν αποκλειώσουν από τα προκριματικά του Champions League πήγαινε στο Europa League, ίσχυε και άλλες χρονιές. Αλλά τα μονά παιχνίδια ναι. νομίζω είναι πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Έγινε Κωστή. Να είσαι καλά, έγινε. Σε φιλώ. Θα τα πούμε. Σε χαιρετώ. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή, γιατί δεν έκανα διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς ο Στελάρα. Με την πρώτη, χωρίς αναμονή, χωρίς τίποτα. Κοίταξε τώρα, τους εγείωσε, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αδερφέ. Γεια, πες. Ωραία. Κωστή. Ναι. Όπως είπαμε, εμείς είμαστε πάω και στηρίζουμε και τον προπονητή. Φυσικά. Έχει τα υπέρ του, έχει και τα κατά του. Εγώ θα πω μια περίπτωση. Αν μέσα στον Άγιαξ, παρόλο το άλλο το κουνάβι είχε δώσει τα τρία πέναλτι, μας έδινε και εκείνο το φάουλ στο 93. Και ο Αφάνας την κάρφωνε μέσα την μπάλα. Στέλιο, ναι. λατρεύω τη λέξη κουνάβι, να ξέρεις. Ναι. πόσο διαφορετικά θα έχει ξεκινήσει αυτός ο προπονητής. Ναι. Άλλο πράγμα. Ας, μην το συζητάς. Που η προσθήκη σου όλη τη χρονιά ήταν ένα σε City, έτσι. Μην το συζητάς. Είπαμε, και έχει ελαφρυντικά. Και μέχρι που να γίνει αυτή η αλητεία, γιατί πρόκειται περί αλητείας. Με τους μείον 7. Με τους μείον 7. Ήταν πρώτος. Η ομάδα ήταν η πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην την είχε η Μπαρσελόνα την ομάδα, αλλά την είχε σωστά, πρώτη. Σωστά. Σωστά. Πιστεύω είναι οι βασικοί λόγοι που τον κρατάει. Διότι θεώρησε ότι όλα αυτά που κατασκεύασαν, όλες οι αντικσότητες, το ότι ήρθε τελευταία στιγμή, το ότι δεν του πήρε παίκτες, το ότι είχαμε τραυματισμούς σοβαρούς που έχασε παίκτες σημαντικούς όλη τη χρονιά. Να ο Κρέσπο, να ο Ζαμπά, να ο Μαουρίσιο, να ο Βιερίνε, να ο Βαρέλα, να ο Αγκούστο, να ο Μίσιτς. Να... Δηλαδή, αν τους βάλουμε, λες και έπεσε μια κατάρα, τέλειο. Λοιπόν, γι' αυτό του δίνει, νομίζω. Ναι, την ευκαιρία. Να σταματήσει να μην μιλάει πολύ, να σκέφτεται αυτά άστο, που λέει. Το με τις δηλώσεις επίσης, μην μιλάς. Να σκέφτεται αυτά που λέει και μετά να κάνει την αυτοκριτική του. Γιατί γι' αυτό δεν είχε εμπειρία, εγώ πιστεύω, από διαχείριση ομάδα που κάνει υποδατισμό. Αυτό ήταν ένα μεγάλο σωστό. Αρνητικό για αυτό. Να. Σωστό. Πιστεύω φέτος και αυτός θα είναι πιο έτοιμος όσον αφορά σε αυτή τη διαχείριση. Θέλω περισσότερη δικαιοσύνη στον πάγκο. Να μην έχει κολλήματα με κάποιους παίκτες. Να μην ξεχνάει παίκτες. Να μην ξεχνάει παίκτες στον πάγκο και να παίζουν κάποιοι που. Έτσι. Να μην επιμένει στους ντεφορμέ. Δεν δικαιολογούν την παρουσία του στην ομάδα. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε με το Λιμιό, ούτε με τον Μπίσεσβαρ, ούτε με τον Ελκαντουρίου, ούτε με κανέναν. Κανέναν, φίλε. Κανέναν. Πρέπει να παίζει ο Στόχ, να πάρει ευκαιρίες και ο Στόχ. Δεν τις άρπαξε ο Στόχ. Θα τις πάρει ο Λάμπρο. Δεν τις πήρε ο Λάμπρο. Σωστό. Σε αυτό χρόνο πρέπει να πάρουν όλες τις ευκαιρίες τους. Να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Και όποιος δεν μπορεί θα πάει δανεικό ή θα πάει αλλού. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα, Στέλιο. Όπως την περιγράφεις. Φέρε μου μια τερματοφυλακάρα, Ρεγκαλίνοβιτς. Ναι. Όποιος θα πάρει την ευθύνη, να αισθάνομαι σιγουριά. Αυτό που γινόταν σέντρα μέσα στην περιοχή και έδινε το μπλοκάρισμα. Άστο, φέτος. Δεν παλεύεται. Ναι. Καλός Χριστός ο Πασχαλάκης πρόσφερε στον τάμπλ. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Καλός, φέτος όμως δεν. Ξέρεις πότε ήταν καλός σε κουστίο στο στον Καραϊσκάκης έκανε ένα μάτς, ναι, όπως πέρσι. Ναι, αλλά όλη... στον Καραϊσκάκη, στον Άρη με το πέναλτι, εγώ στα λέω ναι, ναι. Αλλά όλη τη χρονιά, αλλά, ναι. Όταν τα στόπερ του πετούσαν φωτιές, δεν φαινόταν η αδυναμία τους εξόδους. Όταν είχαν κανένα θέμα και οι στόπερ να χάσουν μια σέντρα, εκεί φιλέτρο με το φιλοκάρι αντί να αρχίσει να πεις δικιά μου για να τη σκουπίσετε την πετάξε. Αυτά, Στέλιο μου, είναι η σχέση, ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι αμφίδρομα. Δηλαδή, αν εγώ έχω έναν κέρβερο πίσω, είμαι καλύτερος σαν αμυντικός. Αισθάνομαι ασφάλεια. Τα πατήματά μου, οι πάσες μου, οι μεταβιβάσεις, η ψυχολογία μου, η ηρεμία μου είναι διαφορετική. Και ανάποδα, αν εγώ
ξέρω ότι μπροστά έχω μια φοβερή αμυντική γραμμή, είμαι και καλύτερος σαν τερματοφύλακας. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Και έτσι είναι στην ομάδα, σε όλες γραμμές, αλλά ειδικά η σχέση αμυντικών τερματοφύλακα, χωρίς να έχω παίξει ποτέ τέρμα. Από αυτά που βλέπω, λέω, έτσι. Λοιπόν, λέω ότι έτσι πρέπει να είναι και επηρεάζεται ο άλλος. Όταν ξέρει ότι πίσω υπάρχει ανασφάλεια, ή όταν ξέρει ότι δύσκολο Βαρέλα μπορεί να είναι αριστερό στόπερ και θα βγάλει την μπάλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μετά τον τερματισμό του Κρέσπου να κάνει build-up που λένε. Έτσι. Επηρεάζει ο ένας τον άλλον, έτσι πιστεύω. Κωστή, και ένα ανέκδοτο καλοκαιρινό ποδοσφαιρό. Ρίχτω, δροσιστικό. Ναι. Και να πάω σε διάλειμμα. Ναι. Είναι ένα ζευγάρι στην παραλία, έχουν ανάψει φωτιά, ρε παιδί μου. Ναι. Σου μου πει την ψήνη μάκα στην πιτσιρίκα. Ναι. Σε κάποια φάση τη λέει, έχει ρώτηση παγίδα μωρό μου, λέει, έπεσε ένα αστέρι, κάνει μια ευχή. Κατευθείαν, Άγια Νάγια μου, ήρθε με παντρευτής. Ξανασηκώνει το κεφάλι και λέει, τελικά αεροπλάνο ήταν. Για πάντα, θέλω να μην τελειώσει ποτέ αυτή η νύχτα, κορίτσια. Γεια σου, Στελάρα, γεια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Τα διαλύματα, παιδιά. Γεια σας. Τι να κάνω, δεν θέλω να σας κόβω. Θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή καταπληκτικά πεντανόστιμα, υπέροχα εδέσματα. 705-750 τη Λιβεριά. Θυμίζω φυσικά Κλιμάρτ, αυτός είναι για τον κλιματισμό ο κορυφαίος Κώστας Κιωσές. Ντάικιν και όχι μόνο, ψήξη θέρμανση. Μπείτε και στο κλιμάρτ.gr για να δείτε. Γραβιά και Δελφών 917-646. Και φυσικά ο αρχιτεντάρχης μας Κατουρτζίδης, Τενταχόμ, Γιώργος και Γιάννης, 430-011 ανατολικά, αλλά και στην Πολύχνη, ανεβαίνοντας την Αγνώστου Στρατιώτη, στο 92 νούμερο, υπάρχει εκθυσιακός χώρος, να δείτε, βάζετε τέντα για μια ζωή, ησυχάζετε. Για όλους τους χορηγούς, για την Λαδόκολα, για τον Τενταχόμ, για την Κλιμάρτ, για την Ηλεκτρονέτ, για το Αιγαίον, για τον Νικολαίδη, για τον Τζαντεκίδη, για το Κοφίνι επίσης, υπέροχος χώρος. Έτσι, εκεί στην 25 Μαρτίου 79 στον Εύωσμο. Για όλους. Για τα παιδιά στην Ελλάς Σέρβις. Στην Ελλάς Ότο Σέρβις. Για όλους τους χορηγούς ισχύει. Πηγαίνετε και λέτε. Ο Κωστής λέει για σένα. Κάνε κουμάντο. Θέλω, δεν θέλω να πω τη λέξη bullying. Δεν μ' αρέσει, είναι πολύ άσχημη. Μία ελαφρά πίεση. Α, άκουσε. Θέλω αυτό που λέει. Ότι είσαι ο κορυφαίος, ότι κάνεις τη μέση, ότι κόβεις κτλ. Και ξέρω ότι τα φιλαράκια μου, γιατί πρώτα αυτοί είναι φίλοι και μετά οτιδήποτε άλλο, έτσι, αύριο να σταματήσουν όλοι τους, το έχουμε αποδείξει με παλαιότερους που κρατήσαμε σχέσεις, αύριο να σταματήσουν, παραμένει η σχέση. Τους λέτε λοιπόν, κάνε μου τιμή, κόψε, κάνε ράνε και πάντοτε ξέρω ότι θα το κάνουν αυτό. Έτσι. Πάμε τώρα στις γραμμές 2310-287-888. Ξέχασα σήμερα να δώσω τσιτσίρε, παιδιά. Τώρα το είδα. Είχα σημειωμένα κρέατα από το κρεπολείο Μιχάλης. Θέλετε από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, όσοι πάρετε τηλέφωνο, να μου δώσετε τα τρία τελευταία ψοφία να σας βάλω για κρεατάκι. Αφήστε το μήνυμα, επειδή είναι φαγητό. Ναι, γεια σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Γιώργος από Τούμπα, τον γειτονάκι. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Μια φορά Τούμπα, πάντα Τούμπα. Και Εύωσμο όταν έμεινα, έπαιρνα το αυτοκίνητο και πήγαινα Τούμπα για καφέ, φίλε. Και εγώ. Πάνω στο ρέμα. Εκεί στο ρέμα, Φίλε, εννοείται το ρέμα, εκεί το έχουμε οργώσει. Εκεί. Εκεί στο ρέμα, κοίταξε. Ένα ρέμα είναι περνώντας την παλιά κλιματαριά εκεί, δηλαδή τώρα μετά τα οπτικά και τα γυράδικα, που είναι το σούπερ μάρκετ. Εκεί κάτω λοιπόν, πολύ φυσοκάλαμο, πολύ κρυφτό και κυνηγητό στο ρέμα της Τούμπας. Έτσι, αλλά και το ρέμα μετά που είναι που ενώνει την Άνω Τούμπα με Πηλαία, ας πούμε, που περπατάει ο κόσμος. Εκεί στο τέρμα του 12. Ναι. Εγώ σου λέω για το πάνω. Εσύ λες για το... Εκεί στις καφετέρες. Ναι, εκεί που ήταν η Καλούα παλιά. Εμείς πηγαίναμε και... Ναι. Ναι, άμπρα, στην Καλούα. Ναι. Εκεί το πατάρι ιστορικό, φίλε, ιστορικό. Βέβαια. Εντάξει, μεγαλώσαμε. Εγώ εκεί πήγα έκτη τάξη στο 104 στο δημοτικό σχολείο, δηλαδή από πίσω από τα γυράδικα, εκεί που είναι το δημοτικό σχολείο. Έτσι και εκεί συνταξιοδοτήθηκε και ο πατέρας μου, από εκεί βγήκε στη σύνταξη. Λοιπόν, το 104, το Αδαμίδι που λέγανε. Και παίζαμε ντέρμπι με το Τενεκεδένιο. Έτσι, το τοπικό ντέρμπι ήταν Τενεκεδένιο Αδαμίδη. Για πες λοιπόν, Γιώργο, για πες. Λοιπόν,
Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για μας, γιατί είναι λίγος ο χρόνος για προετοιμασία και τα ναι. σχετικά. Ναι. Δεν είμαστε και να προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλές μεταγραφές. Ναι, ναι. Η μέτρη της ταχύτητας επίσης δεν είμαστε. Και, ναι. Εγώ δεν τον προπονητή, αυτόν δεν τον θέλω, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή το χρειαζόμαστε. Ναι. Γιατί αν πάρουμε ένα καινούριο προπονητή, πού να μάθει τους παίκτες ναι. μέσα σε τόσο ναι. μικρό χρονιστό διάστημα. Σωστό Γιώργο, αν και δεν μου αρέσει να κρατάω ένα προπονητή επειδή χρονικά με βολεύει. Να είναι μόνο ο χρόνος, επειδή ο άλλος τώρα που να πάρει ναι. Ναι, κατάλαβα απόλυτα αυτό που λες, ότι είναι ένα ναι. πλεονέκτημά του. Θα ήθελα να μην είναι μόνο αυτό, να έχουν δει ναι. άλλα πράγματα ή να μας έχει δείξει άλλα πράγματα. Για να πούμε ότι σε κρατάμε και για άλλους λόγους. Να μην είναι μόνο το χρονικό. Μπορεί να μας δείξει φέτος. Μακάρι. Κοίταξε, το εύχομαι μόνο να το δούμε. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα στα προκριματικά. Και μετά ναι. υπάρχει χρόνος για να δούμε για κάποιον άλλο προπονητή. Ναι. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εννοώ. Καταρχήν θα κρίνει νομίζω πάρα πολλά αυτό το ένα μάτς 26 Αυγούστου. Πόσο αν περάσουμε αυτόν τον αντίπαλο, αλλάζει όλη η χρονιά. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Θα μου πεις, αρκεί ένα μάτς για να κρίνεις ένα προπονητή. Όχι, αλλά όχι. Όταν έχεις πίσω σου μια κακή χρονιά και πας και αποκλειστείς και σε αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά. Μετά είμαστε και να ψεχνόμαστε για προπονητή. Δεν το ξέρω αυτό, αν θα το κάνω τόσο γρήγορα. Επίσης, όταν λες σε εμπιστεύομαι και σου δίνω την ευκαιρία σου, ξέρω εγώ δεν τη δίνεις για ένα μάτς, φαντάζομαι. Λέω τώρα, σκέψεις περνάω. Δεν κατάλαβες. Ναι. Τον είπε, τον λέει, εγώ παραδείγματος χάρη, τον λέω ναι. εντάξει, έκανες τι έγινες αυτή τη ναι. χρονιά. Παίρνω όμως τώρα. Μας έφτασε, ναι. αλλά πέρνα, τώρα πέρνα. Σου δίνω ακόμα μια, σου ναι, δίνω ναι, ναι. ακόμα μια ευκαιρία ναι, ναι. για τα play-offs. Πέρασέ με. Αυτό, πέρασέ και με. Και πέρασέ με, και αν με περάσεις, μένεις. Αλλιώς, φίλε, το δρόμο σου και το δρόμο μας. Ναι, ναι. Θα δείξει. Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Θα δείξει. Θα δείξει. Και κάτι άλλο. Βεβαίως. Χτες άκουσα στο Ζαγόρα ναι. ότι ο αρχηγός μας ναι. Θέλει να κατηφορήσει προς τον Ολυμπιακό. Δεν ίσχυε αυτό. Ούτε καν. Ο Ζαγόρας το είπε, αποκλείεται. Κάποιος το είπε. Χτες το βράδυ. Ναι, κάποιος το είπε στο Ζαγόρα. Όχι, το έλεγε ο Ζαγόρας το είπε. Δεν νομίζω ότι εγώ το άκουσα από το στόμα του Ζαγόρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είπε ο Ζαγόρας, έχω αυτή την πληροφορία. Τον άκουγα, κοίταξε. Εγώ να σου πω τι κάνω. Εγώ ακούω το πρωί εσένα. Ναι. Και μερικές φορές όταν κάνεις το μεσημέρι. Ναι. Και ακούω. Καλά κάνεις. Την νυχτερινή, τη ζούγκλα. Την νυχτερινή, τη ζούγκλα. Ναι. Και όταν, έκανε το μεσημέρι ο Ζαγόρας. Ναι, ναι. Και τώρα κάνει, ναι. Και τώρα, ναι. Να σου αυτό, πω κάτι, αυτό να σου πω, Γιώργο, να σου πω ότι έτσι, δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει κάποια άλλη πληροφόρηση. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάμε, σου λέω 100% αποκλείεται. Ναι. Αν δεν μείνει εδώ, έτσι, θα φύγει και θα πάει στο Λουτσέσκου, πιστεύω, ο Βιερίνη. Αλλά να πάει να παίξει τον Ολυμπιακό, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν το πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Πού να σου πω. Η τελευταία ομάδα στον κόσμο που θα πήγαινε ο Βιερίνια είναι ο Ολυμπιακός. Για πολλούς λόγους. Ναι, γιατί και εγώ τα γιατί το άκουσα, τον ενδιαφέρει η στεροφημία του. Τον ενδιαφέρει. Τώρα ο Γιώργος μπορεί ναι. να είπε ότι έχω μια πληροφορία ή κάπου λέγεται και τα λοιπά. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είπε ότι είναι είδηση αυτό. Εγώ δεν ξέρω τέτοιο πράγμα και δεν νομίζω ότι θα γίνει κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ δεν το πω. Και εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν υπάρχει. Όταν τα άκουσα στα αυτιά μου, δεν. Όχι, ναι. Ναι. Λέω, αποκλείεται. Δεν γίνεται. Δεν ναι. υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ωραία. Και τα αργιανά χαρήκανε γιατί κάνανε δύο μεταγραφές. Αλλά δεν μας είπαν τι. Τις μεταγραφές αυτές, τα ονόματα αυτά, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Εντάξει. Ο καθένας τον καημό του. Σε χαιρετώ. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Ο καθένας από του σπιτιού του. Έτσι. Το λέω και για τον Δημήτρη που μου έχει στείλει μήνυμα εκεί. Είμαι Αριανός και σε ακούω κάθε μέρα. Περνάω καλά μαζί σου παρότι είσαι, λέει, αντίπαλος. Αντίπαλος. Οκ, okay, ναι. Εσύ θα κοιτάξεις τον μπαν. Αυτό είναι που. Να ξεμπερδεύεις με αυτό για να μπορείς να κάνεις πράγματα. Αλλιώς με αυτή την απαγόρευση έχεις θέμα. Σοβαρό. Πάμε, ναι. Γεια σας. Ναι.
Άντερε Κωστάκη. Άντερε Κωστάκη. Καλώς σε γουστάρει χωριάτσα. Με γουστάρει Δημητράκη Αναφανδών. Καλώς το Μενεξέ. Λοιπόν. Για πες. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα για τον προπονητή, καλύτερα να μείνει όπως δεν... Φαντάζομαι οι περισσότεροι να συμφωνούν αυτό, γιατί τον είδαμε μόνο στην Ελλάδα πώς έπαιξε. Στην Ευρώπη δεν ξέρουμε, γιατί όταν έπαιξε με τον Άγιαξ, η ομάδα ήταν Λουτσέσκου. Το ξέραμε αυτό. Στο οι περισσότεροι συμφωνούν στο να μείνει, μην βάζεις το χέρι στη φωτιά. Εντάξει, ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι, δεν το βάζω. Στο ότι αφού μείνει, πρέπει όλοι... να στηρίξουμε αυτή την απόφαση και να μην κάνουμε πόλεμο και να μην πυρηνίζουμε καρέκλες, αυτό 100% μαζί σου. Εννοείται. Αλλά ότι πιστεύω, δεν... αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε 100 παοξάκια, θέλεις να μείνει ο προπονητής ή όχι, νομίζω ότι. Μισά-μισά θα είναι. Ούτε μισά-μισά. Δεν νομίζω μισά-μισά. Να σου πω και κάτι. Για τον Λουτσέσκου τα ίδια λέγαμε ακριβώς, την πρώτη χρονιά. Ακριβώς. Τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε. Ακριβώς. Και μετά μας έκανε τη χρονιά την άλλη και. Απλά ο Λουτσέσκου δεν είχε κάνει μια τραγική χρονιά. Έτσι. Ο Λουτσέσκου ξεκίνησε μουδιασμένα και είχε και διάφορες συμπεριφορές που μας είχαν ενοχλήσει πριν έρθει. Αλλά όλοι μας δεν τον θέλαμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Αυτό, ναι, τώρα. Το θυμάμαι γιατί το λέγαμε. Φυσικά, το συζητούσαμε, φυσικά, δηλαδή και αυτό. Έτσι. Εγώ λέω να τον αφήσουμε να δουλέψει, να πάρει τους παίχτες που θέλει ο ίδιος. Γιατί δεν έχει παίχτες που τους επέλεξε ο ίδιος. Έτσι βρήκε την ομάδα. Ναι. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι βρήκε ένα άχρηστο ρόστερ, γιατί αυτό το ρόστερ. Όχι, πάρει, δεν βρήκε. Άχρηστο ρόστερ δεν βρήκε, γιατί εντάξει, το ρόστερ αυτό σου πήρε δύο φορές double. Τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε, θα το λέω κάθε μέρα, Δημήτρη, θέλουμε με όλο μας το είναι να πετύχει. Αυτό και για να πετύχει, πρέπει και να του δημιουργήσουν και ένα περιβάλλον. Μα τους γιατρούς, μα τους γυμναστές, μα τις μεταγραφές, ναι. Μα τους όλο το όλα, θέμα, έτσι. Όλα μαζί ναι. Ήταν, δηλαδή, ναι. Έπαιξε ναι. σε κακή χρονιά, ναι. Τι να πεις, ναι, έτσι. Ήρθε και κορονοϊός, ήρθαν και όλα αυτά, ναι. Όλα, έχει ελαφρυντικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει ελαφρυντικά, ναι. Ούτε φταίει μόνον αυτός. Α? Έτσι, ούτε φταίει μόνον αυτός. Ξυπακούεται αυτό. Ναι. Ναι, είτε ξυπακούεται. Λοιπόν, βάλαμε και στην κλήρωση 9-15. Κάτσε να σε βάλω για το τσιτσί. Αδερφέ μου. Υπομονή. Έτσι. Και όλα καλά θα πάνε. Βεβαίως. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια, παιδάκια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια. Και από το μήνυμα, βεβαίως και από το μήνυμα μπορείτε για το κρέας. Εννοείται. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Όλα θα τα βάλω. Έτσι, αν δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, για κρεατάκι παίρνω μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Εκλεκτά όλα. Μενελάω 29. Το κορυφαίο μακράν κρεοπολείο της πόλης. Ναι, γεια σας. Ρεμάλι. Είπα ρεμάλι. Ρεμάλι, βέβαια. Και το λέω εσύ εσένα. Ναι, καλά πρόβλημα. Αυτό που κάνεις, ναι. Το κάνεις τελευταία φορά. Εάν ξαναπάς κόντρα στον Τέτιονα, ξέρω που είσαι, ξέρεις πώς είμαι, όχι ποιος είμαι, ναι. Πώς είμαι, πώς. Θα έρθω και θα σε χειροτονήσω. Στον Τέτιονα, θα έρθω και θα σε χειροτονήσω, κανόνισε. Ειδικά για τον τέτοιο. Όχι, δεν πας κόντρα στον τέτοιο. Στον προπονητή. Χαρασό. Κόντρα πού ρε, τι κόντρα. Στον προπονητή. Ναι. Αν έχεις πρόβλημα, από εδώ και πέρα το κλείνεις. Τελείως, τελευταία φορά ήταν. Ακούς εμάς ή ακούς μουσικό ραδιόφωνο. Θα σε χειροτονήσω. Ακούς ή ακούς χιόνια. Ακούς τι λέω κάθε μέρα ή... Θα σε χειροτονήσω. Ακούς τι σου λέω. Θα σε χειροτονήσω, κανόνισε. Ρε Μάλια, δεν για να... αυτό βάλω και στην κλήρωση. Σε έβαλα ήδη. Και... ακούω και παρακούω, μην ένισε. Άρα δεν ακούς τι λέω. Που είπα ότι τώρα εφόσον μείνει αυτός πρέπει και οφείλουμε και πρέπει να περιμένουμε να πετύχει. Και ευχόμαστε να πετύχει. Εσένα αυτό σου ακούγεται σαν πόλεμο στον προπονητή. Ναι, αλλά εγώ δεν το γουστάρω. Άλλο! Δεν τον γουστάρεις εσύ! Εσύ! Άλλο αυτό, ναι! Άσχετο. Αλλά εγώ δεν τον γουστάρω! Λοιπόν, κομμένα τα μουτσουνάκια, έτσι! Δεν, σου ξαναλέω! Δεν ακούς, τι λέω! Θα τσακλίδω τα μουτζούρα! Δεν ακούς! Το λέω και στα ποντιακά! Χαρασό! Δεν πά να το πεις και στα γαλαμπουρνέζικα! Δεν ακούς τι λέω. Σύμφωνα με αυτά αυτό που μας έδειξε. Να μαθαίνετε σιγά σιγά λίγο Ρώσικα. Καλά, εντάξει, σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά
αυτό που λέμε, εφόσον μείνει αυτός, θέλουμε να πετύχει μόνο μας το είναι. Ούτε περιονίζουμε, ούτε βάζουμε εμπόδια, ούτε έτσι ξεκινάμε κανέναν πόλεμο. Αν ακούς τι λέω όλες τις μέρες ή ήσουν αλλού, γιατί σε άκουσα και αλλού εχθές. Άκουσα αλλού. Σε φιλαράκι μου σε άκουσα και σε άκουσα βεβαίως. Δηλαδή. Στο στελάκι βέβαια. Δηλαδή. Έχω αυτιά. Κατάλαβες. Έχω αυτιά παντού. Κατάλαβες γιατί σε είπα. Ρεμάλι. Ρεμάλι. Όχι, δεν ακόμα δεν κατάλαβα. Περισσότερο νομίζω ότι ήθελες να ακούσεις το ποιος όταν είπες αυτόνα. Λέω θα πω ποιονα. Αυτόνα! 0-1. Έτσι. Όταν. Επειδή πέρα από το χαβά. Παύλε. Εφόσον μένει αυτός ο προπονητής, όλοι μας πρέπει να το δεχτούμε και να περιμένουμε. Άλλο αν αμφιβάλλουμε. Εγώ ήθελα να μείνει. Άλλο έτσι, αυτό. Εγώ αν θέλω να φύγουν κάποιοι με τη δεχτή, είναι ορισμένοι μέσα στα γραφεία στην ΠΑΕ και όλοι όσοι έχουν μάνατζερ τον Κουτσουλιάκο. Άλλο, το έχω άλλο κομμάτι τέτοιο. Αυτό. Ναι, ναι, ο συγκεκριμένος έχει αρκετές φορές δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα. Μα όσες φορές έχω φάει μεγάλα τρεφήματα από παίκτες του είναι. Ακριβώς. Αλλά, αλλά κανένας πόλεμος. Εσύ είσαι και παλιός ακροατής. Σύμπτωση. Ναι. Επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Μια, δυο, τρεις. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αν εγώ... και καθήμενο ορθός ο σωστό, σωστό. Εγώ ρε παιδί μου, αν έπαιζα σε αυτή την ομάδα, θα το σκεφτόμουν ξέροντας ότι με αυτόν τον μάνατζερ υπάρχουν προβλήματα, θα το σκεφτόμουν αν θα τον επέλεγα. Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι, ούτε λέω. Αλλά αμέσως δεν δημιουργείται μια αναμπουμπούλα όταν ξέρεις ότι δεν έχει καλές σχέσεις με την ομάδα. Όταν εσύ πας και επιλέγεις αυτόν συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, λέω τώρα ρε παιδί, μια σκέψη κάνω. Δεν θα νιώσει μια δεν ενόχληση. Ναι. Αυτό να συγκεκριμένα. Ναι, το γραφείο του ρε παιδί μου. Αυτό να 0-1. Αυτό να 0-1. Γαϊδουράγκα θε. Πάρουν και αξούριστο. Αν έπρεπε λοιπόν να επιλέξεις να τον στηρίξεις ή να τον αφήσεις να φύγει, εσύ λες τον κρατάω, εγώ βάζω όμως αστερίσκο, όχι απλά τον κρατάω. Βέβαια, και του δημιουργώ και γύρω γύρω, του παίρνω τους παίκτες που θέλει. Του δίνω τα κλειδιά της ομάδας. Αρχιγυμναστή, επιτελείο, ιατρικό. Έχω τον Ρέμπε, μεταξύ Ρέμπε, Σαββίδη και Φερέιρα, μία σύσκεψη. Τι χρειάζεται σαν παίκτες. Ναι, φυσικά. Υπόδειξέ μου. Ξέρω εγώ σε κάθε θέση που χρειάζεται. Ναι, ναι, τι θέλεις. 1, 3, 5, 7, σωστό, δεν ξέρω εγώ. Σωστό, σωστό. Και τα τέτοια. Λοιπόν, ναι. Πόδεξέ με από 2-3 παίκτες και από εκεί και πέρα άφησε με να κάνω εγώ τη δουλειά μου να δω πώς μπορώ να τους φέρω και οικονομικά στην ομάδα. Ακριβώς. Έτσι, γιατί άμα πεις ότι κοίταξε να δεις. Θέλω τον Μέση δεκάρι, τον Ρονάλντο Εξτρέμ και τον τέτοιο. Θα σου πω ο τρόπος που θα σε βάζω. Λίγο μεγάλος ο Ρονάλντο, φίλε. Δεν είναι. Ο Μέση είναι τζόβενο, είναι ο Μέση. Λίγο πιο μικρός είναι. Εγώ θέλω να τον διώξουν από εσύ τι πιστεύεις. Ερώτηση. Αν αύριο, δεν ξέρουν πώς θα του το πούν όμως. Αν αύριο έλεγε ότι έφερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν θα βρισκόντουσαν πέντε δικοί μας να πούνε καλά, τώρα που είναι ξεζομισμένος. Βρήκες. Μόνο. Εγώ πιστεύω. Σίγουρα πιστεύω. Γιατί εδώ φέρανε τον Περμπάδο και αρχίσε και το πρώτο πράγμα που είπαν έτσι ναι. Τον έφεραν αυτό τον άνθρωπο. Πολύ δε τελευταία έτσι. Το συνταξιούχο και τέτοια. Έτσι. Το συνταξιούχο. Και μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήρθε με Bentley, Τι λες τώρα. Την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει με τη Μονακό Champions League και full πρωτάλληλο. Απλά έπεσε στο μαθητευόμενο μάγο. Από την Κροατία. Απλά έπεσε στον. Στο κόμπλεξ. Στο Χοδωράκι. Στο κόμπλεξ. Στο κόμπλεξ. Άστο. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έγινε γαϊδουράκα, θε! Φιλιά! Και κατέστρεψε και τον Κωνσταντινίδη το Δημητράκι, Στο δεξί μπακ. Ναι, ναι. Άστο, φίλε. Λέλαπα. Είχε ένα μπακ. Κόσμημα. Πώ το λένε, φωτοβολίδα. Ναι, ναι. Και μου το βάζει τώρα 37,5 κιλά να παίξει στόπερ. Δεν πα σε βουνά. Εγκλήματα, φίλε. Εγκλήματα. Σε χαιρετώ! Φιλιά! Το νου σας! Το νου! Ρεμάλι! Πάμε εδώ! Ναι! Γεια σας! Ναι! Μπονατζιμινιάτσα! Ω! Καλώς τον παιδί! Καλώς τον! Τι γίνεται! Τι να γίνει!
Πώς τα βλέπεις? Μες στα νεύρα. Μες στα νεύρα, ε! Γιατί? Μες στα νεύρα, γιατί... Αφού μου το έγραψες κιόλας σε μήνυμα, εγώ δεν μπορώ βέβαια να σε απαντήσω. Ναι. Σε κόψανε από διάφορα τριαντάφυλλε, με διάφορα ονόματα, γιατί άκουσα που έλεγες, Ντάφι, Τριαντάφι, ξέρω εγώ, Κουτσουρίδης, Κουτσούρ, ναι. Έχω 9 λογαριασμούς συνολικά για τα παιχνίδια του Facebook. Αυτά δημιουργήθηκαν προδεκαετίας. Ναι. Και σε... Ο βασικός μου λογαριασμός είναι ο Τριαντάφυλλος Κουτσουρίδης. Αυτό είναι το βασικό, το πρώτο που έκανα. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με παρεμφερές του Τριαντάφυλλος Κουτσουρίδης, έχω άλλους 2-3 που πέρα. Μάλιστα. Όλα ρε σύντε, απίστευτο. Πώς το καταφέραν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Οι φίλοι μας οι γάβροι. Οι ερυθρόλευκοι φίλοι μας. Μάλιστα. Δεν πειράζει μόνο. Δεν πειράζει. Ένας αυτά φίλε είναι παράσιμα. Αυτά είναι παράσιμα. Τι δεν πειράζει. Αυτά είναι παράσιμα φίλε. Να καμαρώνεις γι' αυτά. Άστο, γιατί εμάς στον αθλητήριο δεν φάγαμε, άστο, δεν σου λέω τώρα, αναφορές, άστο, μην το ψάνεις. Κοίταξε, ναι. Να καμαρώνω μία φορά, είναι η πέμπτη φορά μέσα στο έτος. Φίλε, πεντάμορφο, τότε είναι. Όχι του έτος, τότε... 2020, σε ένα χρόνο είναι η πέμπτη φορά. Σου έχω τη λύση. Δεν πειράζει. Θα σκάσεις μύτη σαν Σιμεών Χατζηγραβατίδης. Θα το... Έχεις από όχι, μένα το έτο. Σαν Κώστας Καραπαπάς. Βεβαίως. Κώστας Καραπαπάς γάμα. Κώστας Καραπαπάς, αλλά πρόσεξε, με 3P, που δεν νομίζω να το έχει, με 3P, το Καραπαπάς, και έτσι θα είσαι μετά, θα αλωνίζεις, δεν θα σε πειράξει κανένας, αδερφέ. Έτσι λέω εγώ. Πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε, ναι. Σημειολογικά. Ναι. Πάνω από τον ΠΑΟΚ, κανένας. Δόγμα. Δόγμα, ξέρεις, σημαίνει δόγμα. Τελεία. Αυτό το πράγμα τελεία. Δεν μπαίνει πουθενά και για κανέναν στη ζυγαριά και στην αβισβήτη. Για κανέναν. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί, ρε παιδί μου. Ποιοι είναι, να πάρουμε τους, τα εμβλήματα. Κανένας. Πάμε παρακάτω. Κανένας. Λοιπόν. Ένα πράγμα θέλω να πω, εκτός από αυτό το σημειολογικό, είναι, ξέρεις τι θα ακούσαμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δεν θα μιλήσω τώρα για την ομάδα και αυτά, αλλά. Εξωαγωνιστικά, μάλλον αγωνιστικό είναι, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, αφού πλέον έχουμε την τόση δύναμη, την οικονομική ρε παιδί μου, ναι. Έτσι για σπάσιμο να μπορούσα ρε παιδί μου να πήγαινα για να τους έλεγα, έλα εδώ ρε, ξέρω κι εγώ, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Καμαρά, έτσι, ο ναι. Που αλωνίζει στο κέντρο ναι. Του γηπέδου, ο δικός τους. Ναι. Έλα εδώ ρε... Καμαρά. Τι πάκο. Αυτό θέλεις, δεν ξέρω. Εγώ 2 εκατομμύρια το χρόνο πάρτα. Ναι. Θα το γούσταρα, ναι. Ρε παιδί μου, έστω μία χρονιά, ρε παιδί μου, να μπορούσα ναι. Να πάω να τους πάρω 2 παίκτες. Λέγεται Χουνέρι καταρχήν, επειδή μπορεί να ψάχνεις την ορολογία. Λέγεται Χουνέρι. Και ναι, νομίζω, ναι. Νομίζω θα γίνει αυτό. Νομίζω θα γίνει. Έγινε. Έτσι. Έγινε εχθές με τον Κοκκινάκη, ο οποίος βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτός έμεινε και ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος, όχι γιατί. Για το βόλε που φτιάχνουμε ομάδα πρωταθλητή πάλι, έτσι. Και έρχεται και ένας ακόμα. Κουμαντάκι, πώς το λένε. Είναι ο βασικός πασαδόρος της εθνικής, έτσι. Αν και έρχεται σαν λίμπερο. Αλλά έμεινε ελεύθερος, γιατί δεν μετράει, δηλαδή, ότι και καλά τους το πήρες άμα να. Πρόσεξε, έμεινε ελεύθερος γιατί ρίξανε το μπάτζετ. Όχι έμεινε ελεύθερος επειδή δεν είναι καλός. Απλά ρίξανε το μπάτζετ αυτή κατακόρυφα, ναι. Θέλεις το ίδιο και, πράγμα, και δηλαδή να πας... Να... Ναι, 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 πες. By the way, να κλείσω με αυτό. Ναι. Το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μαζί με εμάς ψήφισε... πιέσαμε την κατάσταση. Μπράβο. Και δεν δόθηκε το πρωτάθλημα. Μπράβο. Όπως ήθελε στα χαρτιά ο Ολυμπιακός. Και έτσι. Το πήρε παικτικά ο Παναθηναϊκός, κερδίζοντάς μας, έτσι. Έτσι. Πήγαμε βέβαια στην αρχή να τους κάνουμε Χουνέρι στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, για να δεις τι είναι η Θεία Δίκη. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι είναι. Το οφείλει ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκοί θα πρέπει αυτό να το αναγνωρίζουν πάντοτε. Ψηφίσαμε, βέβαια, μπήκαμε, βέβαια. Χάσαμε γιατί δεν είχαμε τους ξένους, κυρίως αυτό δεν πιστεύω. Δεν τους κάναμε καμιά χάρη. Όχι βέβαια. Τους δώσαμε την δυνατότητα. Ακριβώς, μαζί να διεκδικήσουν. Εμείς, βέβαια, έτσι πάει. Να διεκδικήσουν αυτό που πήραν τελικά στον αγωνιστικό έτσι. Χώρο. Και αυτό πολύ δίκαια μάλιστα. Φυσικά. Έγινε τριαντάφυλλε, φιλιά στη Ρουμανία! Άντε, γεια σου, φιλαράκι μου, γεια. Πάμε εδώ, γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωστή, Μενώτη εδώ πέρα. Έλα ρε Μενώτη, πού είσαι ρε Μορφή.
Τι κάνεις, φιλαράκι? Εδώ πέρα, ρε, σας ακούω. Τι να γίνει, καλά, σαβρασνά είμαι. Λοιπόν, ναι, τώρα που πιάσατε το θέμα με το Φερέιρα, κοίταξε, ναι, φέτος ήταν μια παράξενη χρονιά. Ναι. Μια διόρυθμη χρονιά, μια περίεργη χρονιά, μια καταλαβίσκη χρονιά. Φυστά. Δεν καταλάβαμε τι έγινε. Ναι. Ενώ μέχρι πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό ήμασταν το φαβορί για να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ξανακάνουμε πάλι τον τάβλο. Από εκεί και πέρα μας πήρε κατηφόρα και μετά η κατηφόρα, ναι, δεν είχε σταματημό. Αυτό κάναμε πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Και να θυμίσω ότι η χρονιά το 20 μας μπήκε με το αριστερό, δεν μας μπήκε με το δεξί. 3-4 Ιανουαρίου παίζαμε με τον Άρη και μετά από 55 αγώνες, πόσο δεν θυμάμαι να πούμε, που, ναι, έχουμε, ναι, κάνει το ρεκόρ, το ρεκόρ. Έπεσε το αέντητο, έπεσε η μαγιά μας, χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας. Εντάξει, από εκεί και πέρα μας πήρε χοντρά η κατηφόρα. Αυτό πάλι αδικαιολόγητο είναι. Δεν μπορεί να ένας ΠΑΟΚ με ένα τέτοιο πρόεδρο με λεφτά να σε παίρνει κατηφόρα. Είσαι ΠΑΟΚ, είσαι, ναι, μέταλλο. Δεν είσαι το οτιδήποτε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ήταν λάθος. Και όσο για το Φερέιρα, ο Φερέιρα, κοίταξε να δεις τώρα. Άμα μείνει, καλός να μείνει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα λάθη που έκανε φέτος θα τα ξεπεράσει, θα τα στρώσει για του χρόνου ή πάλι θα έχουμε μπερδέματα. Μενότι, αυτό είναι το άλλο θέμα. Μενότι μου, ναι, αυτό που ρωτάς είναι όλη η ουσία, αδερφέ μου. Δηλαδή, αν είναι να κάνει τα ίδια λάθη, θα αποτύχει πάλι. Αυτό που προσδοκούμε είναι να μάθει από τη φετινή χρονιά, να μην υπάρξουν και τα υπόλοιπα οι εξωγενείς παράγοντες, τα μείον 7, τα δικαστήρια, οι τραυματισμοί, ναι, 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 αυτά, όλα αυτά. Και να μας δείξει πράγματα και να του πούμε μπράβο, φίλε. Παρότι αμφιβάλαμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να είναι σίγουρος ότι θα πετύχει, έτσι, από αυτά που είδαμε τίποτα φέτος. Τίποτα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Συνταγή σε παίκτη και σε προπονητή δεν υπάρχει, ότι θα πάρω αυτό το παίκτη και θα με παίξει δεν μπάλα ή θα πάρω αυτό το προπονητή. Δεν υπάρχει, δεν συνταγή. Είναι παστίτσιο. Όλα μπάλα είναι κατά, ναι, προσέγγιση. Σωστό. Παίρνεις ένα προπονηταρά και σε βγαίνει χάλι μαύρο και λες ήταν και τον πήρα και παίρνεις ένα ανύπαρκο προπονητή και σε δίνει πράγματα και μπορεί να σε πάρει και πρωτάθλημα και αυτά. Όπως παράδειγμα. Ο Λουτσέσκου, μέχρι πριν από εμάς δεν ήταν τίποτα. Ένας προπονητής της Σάδης που έδεσε κάποια ψηλοσυχία, αλλά στον Πάκο έπιασε. Πέραμε το Γένες, ο Τέκεφος, και ο Ιβιτς, και ο Ιβιτς. Και πήγε σαν αποτυχημένοι. Και ο Ιβιτς. Ο Ιβιτς πριν από εμάς δεν είχε, ναι, καμία... Οπότε... Έτσι. Ποδοσφαιρική. Οπότε πούμε, αυτό που, ναι, λένε θα φέρω μεγάλο όνομα. Το μεγάλο όνομα δεν είναι εγγύηση ότι θα με πάρει ποτέ, θα με παίξει π.χ. μπάλα. Είναι, ναι, είναι κατά προσέγγιση ότι μπορεί να πιάσει, μπορεί να με πιάσει, ναι, να μην πιάσει. Το θέμα είναι ποιος έχει την ψυχοσύνθεση, ποιος μπορεί να πιάσει την ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ χημία... και να το μεταδώσει αυτό στους παίκτες. Να δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα αλλά ΠΑΟΚ, αλλά να το εισταθεί πρώτα αυτός, ο προπονητής, για να το μεταδώσει στους παίκτες. Ο Φερέιρα έδειξε ότι έχει χάσει τον έλεγχο των αποδητηρίων. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να ελέγξει τα αποδητήρια. Αυτό είναι άσχημο, είναι κακό πράγμα. Όταν με δείχνει την πρώτη χρονιά ότι χάνει τα αποδητήρια, ποιος με εγγυάται ότι φέτος θα τα ελέγξει τα αποδητήρια. Ναι. Ναι, πώς είναι, ναι, περίεργο, ναι, είναι ένα αυτό θέμα, μακάρι, αυτό πολύ σοβαρό, ναι. Μακάρι να αλλάξει η ψυχολογία, να αλλάξει μυαλά, να αλλάξει δεν ξέρω εγώ τι, του λείπουν εμπειρίες, όλα αυτά, να τα βρει φέτος και να... Γιατί το θέμα φέτος για τον ΠΑΟΚ που τα χάσαμε όλα ήταν θέμα, εγώ πιστεύω, Φερέιρα. Γιατί ο Φερέιρα είναι ο μαέστρος της ορχήστρας και ο μαέστρος έκανε παραφωνίες, φαλτσάριζε, άλλα, ναι, ντάλλον... Έπαιζε ο ένας, άλλα έπαιζε ο άλλος και γι' αυτό χάσαμε το πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι κοίταξε να δεις, είχαμε αυτά τα κατηνίστικα, αλλά με Βεϊρίνια, με Μάτος, γιατί μου είπες, σου είπα, γιατί είπες αυτό για τον Κατουρί, γιατί είπες αυτό για τον άλλον. Δηλαδή αυτά τα κατηνίστικα, τα τρογώματα και αυτά, η γκρίνια, αυτή το η γκρίνια φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Η οικογένεια που υπήρχε πέρσι, φέτος δεν υπήρχε. Το αν φταίει ο προπονητής, αν φταίνει να πω ένα πράγμα. Να πω ένα πράγμα για τον Λουτσέσκου. Εγώ τον, ναι, Λουτσέσκου σαν προπονητή δεν τον γουστάρισα, ναι, ούτε, ναι, σαν φάτσα. Γιατί ήταν ξινόκριος, δεν μ' άρεσαν αυτοί οι προπονητές. Η φάτσα και, ναι, το στυλ του Φερέιρα μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά τον πραγμάτων έδειξε ότι ο Ρουμάνος έχει τη μαγιά, την προσωπικότητα, δεν ξέρω εγώ τι, να ελέγχει τα αποδυτήρια και να υπάρχει πειθαρχία. Τον μπίρι-μπίρι, Μενώτη. Τον μπίρι-μπίρι, φίλε, το μιλητό ήταν μάστορα στην ψυχολογία. Μάστορα στη είχε διαχείριση. Είχε, παιδί μου, τον έλεγχο. Ναι. Δηλαδή έπαιρνε το 100%, το 100 από τους ποδοσφαιριστές, ναι, τους σε απόδοση. Αυτό είναι. Δηλαδή τους ενέπνευσε. Ενώ ήταν ένας ξινόκλος. Ένας, δεν σου βγάζει ένα, ναι, γούστο, ρε παιδί μου. Λες τι να τον κάνω. Αυτό, ναι, μόνο που τον βλέπω. Κάνε μου επίλογο, Μενώτη μου. Κάνε επίλογο, ναι, σε παρακαλώ. Τέλος, ναι, πάντων. Τέλος, ναι, πάντων. Αν τα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα,
όλα θα πάνε καλά. Γιατί και φέτος το προτάσμα ήταν δικό μου και το καλαδόρο στον Ολυμπιακό. Πέρα από όλα τα τρυπήματα που με κάναν. Γιατί τα τρυπήματα κάθε χρόνο τα έχω, ρε παιδί μου. Είμαι μαθημένος. Θα μου πεις φέτος ήταν ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω έπρεπε να δώσω εγώ. Πάω και ένα κάτι παραπάνω. Σωστό. Αλλά δεν το έδωσε. Γιατί το ενώ το είχες και δεν το έδωσες. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου. Έγινε. Γεια σου Μενώτη. Γεια σου Μενώτη. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και συγγνώμη που περιμένατε. Μετά από 63 χιλιόμετρα και 23 λεπτά αναμονή, αφού έπεσε σε βαριά χαρτιά, η σειρά μου να μιλήσω. Αγόρι μου, αν έχεις κορδόνι ή ανοιχτή ακρόαση, βγάλ' το και μίλα κανονικά γιατί σε ακούμε πηγαδίσια. Ναι, έλα. Το, τέλειος. Τώρα μια χαρά. Θα σε πάω μέχρι το κλείσιμο. Όχι, έχεις άλλους τρεις. Λοιπόν, σύντομα χωρίς διακοπές. Ναι. Πάμε. Έλα, τώρα σε κατάλαβα, έλα, αγόρι μου. Πάμε. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση αυτή που είναι μέσα οι τρεις και τέλος. Έλα, σε ακούω, Θρυχίλ. Μέχρι τώρα το σλόγγαν η ατάκα της χρονιάς ήταν τον νου σας τρεμάλια για τους παίκτες, έτσι. Ναι. Κάνω μια πάυση και λέω τώρα από εδώ και πέρα τον νου σας τρεμάλια σε αυτούς που είναι εκτός παίκτων, έτσι. Σωστό. Διευθυντές, προέδρους κτλ. Εγώ σαν Νίκος, εγώ θα κάτω στην άκρη. Το νου σας τρεμάλια. Απλά στην παρούσα φάση θα κάνετε. Ναι. Ο καθένας έχει ένα πόστο για το οποίο πληρώνεται, ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να κάνει. Κάθομαι στην άκρη, περιμένω να δούμε τι θα κάνει και εγώ το μόνο που περιμένω από τη δική μου μεριά είναι στο πρώτο μάτι στο ευρωπαϊκό να είναι πλήρης η ομάδα και να έχουν γίνει αυτά που έτοιμη. Πρέπει να γίνουν. Και έτοιμοι. Έτσι, αυτό μόνο. Τώρα τα άλλα, ποιος έφταιγε, τι φταίει, αν θέλω, δεν θέλω, είναι προσωπικές απόψεις. Ναι. Εγώ συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου για το Φερέιρα. Ναι. Αλλά δεν μου πέφτει εμένα λόγος. Έτσι, ας κάνουν αυτοί αυτό που πρέπει και εγώ στο πρώτο μάτι 26 Αυγούστου πότε είναι, θέλω να δω την ομάδα κομπλέ, να έχουν φύγει αυτοί που να έχουν φύγει κανονικά, να έχουν έρθει μεταγραφές και να μπω από το 0 σε μια καινούργια χρονιά χωρίς προβλήματα όπως είπε ο Κρέσπο. Σωστό. Σωστό. Το ποστάρισμα του Κρέσπο, παιδιά, αντικατοπτρίζει. Είναι Ευαγγέλιο, παιδιά, μέσα εισαγωγικά. Μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Θέλω εγώ αυτόν ή τι έκανε ο Πασχαλάκης, τι έκανε ο Βιερίνε, ή γιατί θα φύγει, γιατί δεν θα φύγει κτλ. Αυτά είναι αλλονών δουλειές. Εμείς θα κάτσουμε τώρα στην άκρη και ας κάνουν αυτοί αυτό που πρέπει. Έτσι. Θα τους κρίνουμε μόλις ξεκινήσει η χρονιά. Όπως είπε ο Κρέσπο, αν ξεκινήσει η χρονιά χωρίς προβλήματα, ακριβώς. Θα είμαστε και καλύτερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό, τίποτα άλλο. Έγινε Θρυχίλης. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Και συγγνώμη. Έλα, καλημέρα. Έλα και συγγνώμη για την αναμονή. Έλα. Φοβερής. Δηλαδή να κάνω μια έτσι. Παίρνεις έναν διευθυντή πωλήσεων και τα νούμερα που σε φέρνει είναι μαύρο χάλι. Ναι. Και λέει παιδιά δεν είχα τους πολιτές που ήθελα. Και λες παρόλο το μαύρο χάλι πάρε και τα κλειδιά. Κάντε ό,τι θες στο μαγαζί. Okay. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω το συλλογισμό σου, ναι. Κλειδιά δίνει σε κάποιον που σου έχει δείξει δείγματα και να με συγχωρέσετε, αλλά όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι για τα αποδυτήρια που τα χάσε. Που να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω αναγνωρίσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχω αναγνωρίσει κανέναν να είχε ευεδετισμό φέτος. Ακόμα και ο στόχο, μόνο λίγο στο τέλος είτε ένα κιχ. Ναι, όλη τη χρονιά επέμεινε. Δεν υπήρχε. Όλοι άλλοι, ποιος. Ποιος έκανε ευεδετισμό. Ξέρεις από πού το λέει ο κόσμος. Ξέρεις που το λέει Θοδωρή. Στην παικτική συμπεριφορά. Στην όρεξη που έδειξαν οι παίχτες. Εκεί το νομίζω το τοποθετεί ο κόσμος. Όχι ότι κάποιος πήγε και έπαιξε μπουνιές με τον προπονητή ή το αντιμίλησε, ας πούμε, αλλά στο ότι έδειξαν οι παίχτες να μην έχουν καθόλου διάθεση σε πολλά μάτς. Έτσι, που είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο για μένα. Γουστάρει τον προπονητή, έτσι. Ναι. Ας κρίνουμε λοιπόν τον Φερέιρα προπονητικά, πραγματικά, να δούμε δηλαδή τι έκανε στα παιχνίδια, πώς έστεινε την ομάδα, πώς την προετοίμασε την ομάδα, όταν δεν του βγαίνει το μάτς. Τι έκανε, ακριβώς. Και μετά ας κρίνουμε τα... Για μένα δεύτερο κομμάτι αυτό που λέμε για τα... Και τι έδειξε φέτος, τι έδειξε. Παρά τα ελαφρυντικά που λέμε συνέχεια, τι στίγμα άφησε. Τι μου έδειξε. Αυτό ρωτάει ο κόσμος που έχει αμφιβολία. Θα το πω και ξανά, στο είπα και χθες για να κλείσω. Δεν καταλαβαίνω αυτή ένα κλίμα αφισβήτησης απέναντι στο Βιερίνια. Ειλικρινά το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω διαβάσει πουθενά επίσημη προσφορά από τον ΠΑΟΚ ότι είναι 1 εκατομμύριο και ο Βιερίνια θέλει 3. Ναι, ναι. Δεν έχω διαβάσει πουθενά ότι έχει έρθει όπως λες εσύ ο Λουτσέσκου και του είπε άσε αυτούς έλα σε μέρα με 5. Ναι, ναι. Πουθενά. Τίποτα από αυτά δεν είναι είδηση, το ξαναλέω. Μπράβο. Από μένα θα ακούσετε έγινε αυτό όταν έχει γίνει. Το ότι ακούμε, επειδή είναι ο ΠΑΟΚ είναι φίλε ένας βράχος που πέφτει σε λιμνάζοντα ύδατα. Δημιουργεί κύκλο γύρω-γύρω.
αρκούν 5 λεπτά να γίνει ένα πράγμα viral και να το μιλάει όλη η πόλη. Δεν θα μπούμε σε διαδικασία τέτοια. Αν κωδικοποιηθεί η κόκκινη κάρτα του Βιερίνια με ένα τέτοιο τρόπο, ειλικρινά δεν ξέρω πώς έχει αποκωδικοποιηθεί έτσι. Ναι. Δεν έπρεπε να την πάρει. Λάθος ενέργεια. Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Εντάξει. Ναι. Να σου πω κάτι. Κάτι δείχνει όμως γι' αυτό. Είναι ζωντανός, δεν είναι νεκρός. Ναι, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον τον πείραξε που η ομάδα έδειξε τέτοιο πρόσωπο. Κάτι τον πείραξε. Έτσι. Κάτι τον πείραξε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Το είπαμε. Και τελευταίο που θα πω είναι να του δώσουμε την ευκαιρία, γιατί δυστυχώς στο μεγάλο Παύλο Γκαρσία δεν του δώσαμε την ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του όπως του άρμοζε. Ναι. Γιατί εκείνος ο φανταστικός Δόνης, που για μένα από εκεί έχει μπει στη μαύρη λίστα των ανθρώπων που δεν θέλω ποτέ να ξαναδώ σαν ναι, 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 πουθενά. Δεν σεβάστηκε ποτέ τον Παύλο Γκαρσία. Ποτέ. Λοιπόν, το σήκωσε αλλαγή. Ήμουνα τότε επάνω εκφωνητής και έτριβα τα μάτια μου. Τον σήκωσε σε αγώνα κυπέλου. Τον σήκωσε και τον έβαλε μαζί, τσούρουμο, μαζί με τα ανήλικα φίλε τα 16χρονα. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα, έτσι. Ασχέτως μπορεί να νιώθεις ότι έχει τελειώσει ο ποδοσφαιριστής. Τον σηκώνεις μαζί με τους 16χρονους, 17χρονους να μπει αλλαγή. Δεν του αξίζει μόνος του έστω να μπει. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο λέω, ας μάθουμε από τα λάθη μας και μην κάνουμε το ίδιο λάθος με τον Βιερίνια. Γιατί να σου πω, δεν είναι πολύ Βιερίνια. Δεν είναι πολύ φυσικά, Παύλο Γκαρσία. Φυσικά. Ασχέτως αν μείνει ή δεν μείνει. Κάποια πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Αυτό λέω εγώ. Έτσι. Και διαφωνήστε μαζί μου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου. Πάμε τελευταίος. Ναι. Τίποτα. Φύγαμε. Κλείνουμε. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή. Δεν κάναμε διάλειμμα σε 9.30, άρα θα πάμε μαζικά στο διάλειμμα τώρα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε στις 2. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, εξαιρετικά πράγματα, υπέροχα πεντανόστιμα, 705-750 τη Λιβεριά εκεί, απέναντι από το Μασούτ στα Ελευθέρια. Φυσικά, εννοείται Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, αυτός ψήξη, αυτός θέρμανση. Θα σας βάλει κορυφαία κλιματιστικά Daikin ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, σε εξαιρετικές τιμές, 9-17-646 και φυσικά Tenda Home, τέντα για μια ζωή, όχι με τον πρώτο άνεμο, γεια σας, κουρελόπανο, έτσι, τα καλύτερα σίδερα, τα καλύτερα πανιά. Και ανατολικά 430-011 στην Καλαμαριά και δυτικά στην Πολύχνη ανεβαίνονται στην αγνώστου στρατιώτη 92, Tenda Home, 36 χρόνια εμπειρίας. Και βέβαια, Ελλάς, Auto Service, αυτός έχει το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη και φανοπείο και βαφείο και τμήμα υγραεριοκίνησης και τμήμα ελαστικών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης εκεί στο Άβαλο το ξενοδοχείο. Έρχεται Batman για το επόμενο δίωρο. Σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε στις 2 εμείς. Bye, bye, bye.